Γνωμοδότη σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου με τίτλο «Δομή προσωρινής φιλοξενίας» στο άρθρο 8 του νόμου 4375 του 16 στη θέση Βάστρια της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής του Δήμου Μυτιλίνης, Αγίας Παρασκευής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, του νομού Λέσβου, περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το θέμα έρχεται μετά και από αίτημα 15 συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου πολύ γρήγορα θα διαβάσω. Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης η έγκριση περιβαλλοντικών όρων με διαβούλευση του έργου δομή προσωρινής φιλοξενίας στη θέση Βάστρια, Λουτρόπολης Θερμής, Αγίας Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου, περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η ανακοίνωση για διαβούλευση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τα λοιπά έγγραφα του φακέλου έχουν αναρτηθεί στο site της περιφέρειας στις 10 του 23. Σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου 3653-10123, έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καλούνται τα Δημοτικά Συμβούλια Μυτιλίνης και Δήμου Δυτικής Λέσβου, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλίνης και Δήμου Δυτικής Λέσβου, να διατυπώσουν εγγράφο στις απόψεις τους. Επειδή θεωρούμε ότι το έγκλημα που συντελείται στο τόπο μας σε βάρος των προσφύγων μεταναστών, σε βάρος τοπικής κοινωνίας και σε βάρος του περιβάλλοντος πρέπει να σταματήσει άμεσα και να μην προχωρήσει η δημιουργία δομής φυλακής εγκλωβισμού ανθρώπων, πολύ όδο μάλλον καταστρέφοντας τον περιβάλλον του νησιού, καθώς και επειδή έχουμε το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να εκφράσουμε άποψη για το παραπάνω θέμα που βρίσκεται σε διαβούλευση, ετούμαστε εγγράφου στη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 3852 του 10, με τη συμμετοχή και των Προέδρων των Κοινοτήτων της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου μας, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει γνώμη σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου δομή προσωρινής φιλοξενίας στη θέση Βάστριας της Δημοτικής Ενότητας Λυτρόπολης Θερμής και της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Άρα λοιπόν οι συνάδελφοι, 15 στο σύνολο, έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα, όπως είχαν το δικαίωμα, για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έκφραση γνώμης σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου δομή προσωρινής φιλοξενίας στη θέση Βάστρια. Εδώ λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή σε μια σωστή βάση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια λογική που να βγάλει ένα νόημα και από πλευράς ουσίας αλλά και από πλευράς νομιμότητας, θα πληροφορήσω το Σώμα ότι έχουμε να κάνουμε με το έγγραφο που απέστειλε στο Δήμο Μυτιλίνης η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και στο Δήμο Λίδε, ναι. Λέμε τώρα για μας, έστειλε συγκεκριμένα στην Διεύθυνση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλίνης, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλίνης, στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μυτιλίνης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Δυτικής Λέσβου και στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου, για να μην το κουράζω, 1653 κλπ, 10 του 23, που μιλούσε για σε εφαρμογή του νόμου, που μιλάει για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με διαβούλευση, για το θέμα του έργου στη θέση Βάστρια, όπου έχει να κάνει με την δυνατότητα της αδειοδότησης, μάλλον της έγκρισης των όρων, περιβαλλοντικών όρων, για το προανεχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών και τη χωρητικότητα 5.000 φιλοξενούμενων ατόμων, οπότε και κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 και ως εκ τούτου απαιτείται να γίνει έγκριση περιβαλλοντικών όρων με διαβούλευση. Γι' αυτό το λόγο το έστειλε στην περιοχή, στο Δήμο Μυτιλίνης, μεταξύ άλλων, και ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο και του Δήμου Μυτιλίνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου και από τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των δύο Δήμων να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους σύμφωνα με το έντυπο υποστοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της κοινή υπουργική απόφασης που αναφέρει το νόμο της, μάλλον τη διαδικασία της διαβούλευσης. Επειδή το θέμα είναι και τεχνικό, θεώρησε καλό το Προεδρείο να υπάρχει μια ενημέρωση και από την νομική υπηρεσία του Δήμου Μυτιλίνης να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται από πλευράς διαδικασίας, τι πρέπει να συζητήσουμε εδώ
πού είναι οι αρμοδιότητές μας και πού σταματάει η δυνατότητα που έχουμε παρέμβαση στη συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι εδώ η εκπρόσωπο. Ναι, παρακαλώ, κυρία. Ελάτε, ελάτε μπροστά. Είναι η κυρία Μπουλού, μία από τις δικηγόρους της νομικής μας υπηρεσίας. Εμείς, σαν νομική υπηρεσία, κληθήκαμε με αφορμή το έγγραφο το οποίο ανέφερε ο κύριος Χατζηγιάννης το 3653 11 του 23 να εκφράσουμε την άποψή μας ουσιαστικά επί των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο αυτό. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω εγώ σαν νομικός αυτή τη στιγμή είναι να σας παραθέσω και να σας περιγράψω με απλά λόγια το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ισχύει και το οποίο περιγράφει τις αρμοδιότητες του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση όπου έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό το οποίο θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθαρά γνωμοδοτικός. Αυτό απορρέει και από το ίδιο το έγγραφο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας το 3653 του 23 της Περιφέρειας. Αλλά εγώ θα θέσω υπόψη σας και τις διατάξεις της ακριβής αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτές τις περιπτώσεις περιγράφει ο νόμος 4014 του 11 και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 ορίζονται οι αρμοδιότητες μεταξύ άλλων φορέων και του Δημοτικού Συμβουλίου του εκάστοτε Δήμου, είναι το άρθρο 19 του νόμου 4014 του 11, όπου στο πλαίσιο της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπεται η διατύπωση γνώμης φορέων, μεταξύ των οποίων είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και η οποία διατυπώνεται εντός προβλεπόμενης προθεσμίας. Στην προκειμένη περίπτωση, η προθεσμία προβλέπεται στο άρθρο 4, γιατί πρόκειται για έργα υποκατηγορίας Α2, όπου το άρθρο 4 προβλέπει προθεσμία αποκλειστική 30 ημερών. 10-30 Φεβρουαρίου. Ημερολογιακών ημερών και όχι εργασίμων που από ό,τι είδαμε προβλέπεται σε άλλες κατηγορίες έργων. Είναι ημερολογιακές. Ναι, ναι. Τώρα, σαν νομική υπηρεσία, επί της ουσίας και ως προς το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό της μελέτης περιβαλλοντικών όρων, επιπτώσεων, ό,τι ξέρετε, ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο και να είχα στη διάθεσή μου όχι μία μέρα που στην πραγματικότητα είχα, αλλά και ένα μήνα, δεν θα μπορούσα να εκφέρω γνώμη επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σαν νομικός. Θεωρούμε ότι κανονικά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διελευκανθεί από ανθρώπους που θα έχουν τη σχετική εμπειρία, ιδιότητα και γνώση. Για παράδειγμα, από περιβαλλοντολόγο και του Δήμου μας, όχι του Δήμου μας ή ό,τι κρυφτεί καταλληλότερο τέλος πάντων, όπου θα μπορέσει να μας διαφωτίσει πράγματι ως προς την ουσία, το περιεχόμενο και την πραγματικότητα της συγκεκριμένης μελέτης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου στην παρούσα φάση είναι γνωμοδοτική. Όμως οι διατάξεις που σας ανέφερα ζητούν αιτιολόγηση της γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μία ερώτηση μπορώ να κάνω. Εσείς ως νομικός, πώς κρίνετε το γεγονός ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έρχεται κατόπιν των εργασιών που έχει γίνει στη Βάστρια και όχι πριν, το οποίο που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν οι εργασίες στη Βάστρια και έρχεται κατόπιν των εργασιών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν ανακύπτει μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πολεοδομίας και σε άλλες περιπτώσεις και έχει έρθει και το ΣΤΕ ενώπιον αυτής της κατάστασης και άλλες φορές αντιμέτωπο, το οποίο κρίνεται από τα δικαστήρια και ενδεχομένως και σε αυτή την περίπτωση, ενώ εκκρεμεί η υπόθεση σε αντίστοιχα όργανα, θα κρυθεί.
αποκριθεί και αυτό καταλήλως αποκρίθηκε ήδη σε γνωστές περιπτώσεις που έχουμε εκεί από πάνω. Θα κρυθεί αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την εισηγήτρια των συμβούλων της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό μάλλον που είπε η κυρία Γιαννάκα, θα αναφέρω ότι είναι πάγια η τακτική που ακολουθεί και τα δημόσια έργα και τα ιδιωτικά έργα σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή απορίας άξεων. Θα αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στην περιοχή της Ηπείρου και στην περιοχή της Κρήτης, όπως είναι γνωστό, ερευνητικές έρευνες μάλλον για πετρέλαια. Η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έχει μόλις τώρα προκηρυχτεί. Οι εργασίες της έρευνας για τα πετρέλαια τελειώνουν σε ένα μήνα, τέλος Φεβρουαρίου, και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Δεν υπήρχε κανένα θέμα για την εκτέλεση του έργου και κρίθηκε αυτό από το Συμβούλιο Επικρατείας ως σύνομο και απολύτως νόμιμο. Είναι δηλαδή μια πάγια τακτική, η οποία τη δέχεται το δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν να μιλάτε για πετρέλαια, περιβαλλοντολογικές... Όχι, λέω, μιλάω για μεγάλα έργα. Κτίρια σε πραγματικότητα. Όχι, λέω ότι τι γίνεται και σε πολύ μεγαλύτερης... Τι λέτε τώρα. Σε πολύ μεγαλύτερης περιβαλλοντολογικής... Δεν λέω, απλώς ανέφερα κάποια γεγονότα. Μην καθόμαστε τώρα. Δεν θα καθίσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σήμερα ερχόμαστε να συζητήσουμε για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις ενός έργου το οποίο έχει δρομολογηθεί και για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως θα μου επιτρέψετε πριν παραθέσω τα 8 σημεία για τα οποία εμείς θεωρούμε πως αυτή η μελέτη παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, να κάνω 3 παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση, να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο που επιτέλους κάλεσε τη νομική υπηρεσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα θέλαμε να την βλέπουμε και σε άλλα ζητήματα εξίσου σοβαρά που αντιμετωπίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερο, να δηλώσω ότι είμαστε νοήμονες και διαβάσαμε την πρόσκληση την οποία μας έστειλε η Περιφέρεια, στην οποία αναφερόταν πολύ αναλυτικά αυτά που πολύ σωστά η εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας μας παρουσίασε. Και μπορούμε να τα καταλάβουμε όλοι εδώ, γιατί γνωρίζουμε ελληνικά. Τρίτον, λοιπόν, αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι αυτή η περιβαλλοντολογική μελέτη έρχεται εκ των υστέρων και ενώ έχει προχωρήσει το έργο, γιατί έχει προηγηθεί μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που ακυρώνει μια δομή στη θέση Λουτρά Θερμοπυλών, η οποία είχε μόνο 1.500 άτομα. Και την ακυρώνει γιατί δεν είχε μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Την ίδια στιγμή, όλο αυτό το διάστημα, ο κύριος Μηταράκης, ερχόμενος εδώ, μας διαβεβαίωνε ότι δεν χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, γιατί πρόκειται για μια δομή 3.000 ατόμων, η οποία κατά την άποψή του δεν χρειαζόταν μελέτη. Τον διέψευσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Με δεδομένη την απόφαση των Θερμοπυλών, ερχόμαστε σήμερα εδώ, φέρνει μελέτη ο κύριος Μηταράκης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Συγγνώμη, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ένα λάθος που το κάνουμε πολλές φορές και έχετε δίκιο και δεν επιτρέπεται. Η μελέτη λοιπόν αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, σε πάρα πολλά σημεία και θα ξεκινήσει, θα το δείτε για πρώτη φορά στη σελίδα 12 της μελέτης, όπου αναφέρεται ότι έχουμε μία μελέτη για ένα χώρο χωρητικότητας μεγαλύτερη των 5.000 ατόμων. Όσες φορές εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν μιλήσαμε και είπαμε ότι δεν πρόκειται για 3.000 τα οποία η Δημοτική Αρχή πρότεινε και ψήφισε, αλλά για μεγαλύτερη των 5.000 ανθρώπων, διαψευστήκαμε και από τη Δημοτική Αρχή και από τον κύριο Μηταράκη. Έρχεται σήμερα η μελέτη να σας το επιβεβαιώσει. Και συγκεκριμένα υπάρχει μέσα στη μελέτη, σε ένα σημείο, αναγράφεται ότι ζητείται αδειοδότηση για 5.001 άτομα. Και έτσι ακριβώς. Και θα εύκολα κανείς λέει, καλά, το πρόβλημα είναι το ένα άτομο. Είναι πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί όταν υπάρχει μία τέτοια καταγραφή, είναι πάρα πολύ εύκολο να προχωρήσει αμέσως με συνοπτικές διαδικασίες η αύξηση της χωρητικότητας του ΚΙΤ σε 5, 6, 7 και ό,τι άλλο χρειάζεται. Επιπλέον θα δείτε μέσα στη μελέτη ότι πέρα από τους χώρους που καταλαβαίνουν
καταγράφονται και οι οποίοι ενώ καταγράφονται 8 χώροι και μας λέει ότι συνολικά αυτοί οι 8 χώροι έχουν χωρητικότητα 2.952 άτομα, θα δείτε ότι αν πάτε στις παρακάτω σελίδες και πάρετε τον κάθε χώρο και δείτε δίπλα τι θα φιλοξενεί και τα προσθέσετε όλα αυτά, το 2.952 δεν προκύπτει, προκύπτει το 4.474, χωρίς να προβλέπεται ο χώρος της καραντίνας, χωρίς να προβλέπεται ο χώρος επέκτασης που υπάρχει ως προοπτική και καταγράφεται μέσα στη μελέτη και χωρίς να προβλέπεται ο δεύτερος όροφος σε αρκετές από αυτές τις εγκαταστάσεις που υπάρχει ως δυνατότητα επέκτασης. Πάμε τώρα λοιπόν, αφού αποδείξαμε αυτό, να δούμε πού υπάρχει η τρωτότητα καταρχήν σε σχέση με τη ζημιά που γίνεται στο περιβάλλον, στη χλωρίδα και στην πανίδα. Μέσα στην ίδια τη μελέτη εκτιμάται από το μελετητή ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι ουδέτερες, ήπιες, μακροπρόθεσμες. Βλέπουμε όμως μέσα στη μελέτη ότι ένα τμήμα 50 στρεμάτων της δομής θα βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση. Αυτό το τμήμα των 50 στρεμάτων της δομής που θα βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση επηρεάζει πάρα πολύ σοβαρά, μα πάρα πολύ σοβαρά, την βιοποικιλότητα της περιοχής και μιλάμε, αν υπολογίσουμε ανά τετραγωνικό, ότι θα πρέπει να κοπούν γύρω στα 8.000 δέντρα. Συνεχίζουμε επίσης για την τρωτότητα που προκύπτει σε σχέση με το ότι δεν προτείνεται εναλλακτική λύση και ότι θεωρείται η λύση της βάστριας μια κατάλληλη λύση, ενώ η ίδια η μελέτη λέει μέσα ότι για να είναι κατάλληλη για επιλογή η δομή πρέπει να είναι σε απομακρυσμένο από τους οικισμούς σημείο, κατά την άποψή τους, ότι πρέπει να υφίσταται οδική πρόσβαση πριν γίνει η δομή. Υπήρχε στη βάστρια οδική πρόσβαση? Δεν υπήρχε. Όμως η μελέτη μας την προτείνει ως κατάλληλη περιοχή. Συνεχίζοντας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αντιπυρικής θωράκισης. Για το ζήτημα της αντιπυρικής θωράκισης επίσης, βλέπουμε ότι μέσα στο χάρτη, ότι καταλαμβάνει όλο το κομμάτι της αντιπυρικής θωράκισης μία ζώνη η οποία βρίσκεται μέσα στη ζώνη Natura. Το σύνολο της αντιπυρικής ζώνης βρίσκεται μέσα στην περιοχή Natura. Και αυτό είναι ένα συνοδό έργο. Δεν είναι ένα έργο που θα γινόταν έτσι και αλλιώς. Είναι ένα συνοδό έργο που θα καταστρέψει χιλιάδες δέντρα και που γίνεται μόνο και μόνο επειδή εκεί γίνεται η δομή της βάστριας. Γιατί ποτέ προηγούμενα δεν είχε προβλεφτεί κάτι τέτοιο, αφού σε άλλη περιοχή, λίγο πιο πέρα, υπάρχει ζώνη αντιπυρικής προστασίας. Επίσης, μέσα στη μελέτη δεν γίνεται καμία αναφορά για... Δεν υπάρχει εκτίμηση επικινδυνότητας της πυρκαγιάς και της διαχείρισης της πυρκαγιάς, αν αυτή η περιοχή κατοικηθεί από όλον αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει επίσης, δεν προκύπτει από πουθενά, μέσα στη μελέτη το πόσα πυροσβεστικά οχήματα θα χρειάζονται, πόσοι πυροσβέστες θα πρέπει να μένουν μόνιμα μέσα σε αυτό το χώρο και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες που αφορούν την αντιπυρική προστασία. Μέσα στη ζώνη Natura, λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε οδό αντιπυρικής προστασίας. Τι συμβαίνει όταν έχουμε μια τέτοια περίπτωση, όταν έχουμε ζώνη Natura, τι ισχύει? Ακόμα και αν πρόκειται για πολύ σοβαρή εθνική ανάγκη, που δεν προκύπτει από πουθενά μέσα από την εισήγηση, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε σε αυτή την περίπτωση άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία τέτοια πρόνοια δεν γίνεται για άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και το συγκεκριμένο κόψιμο των τόσων χιλιάδων δέντρων. Επομένως, η παρούσα μελέτη δεν περιλαμβάνει δέος εκτίμηση επιπτώσεων, είναι ελλιπής και γι' αυτό και μόνο πρέπει να απορριφθεί.
Συνεχίζοντας το επόμενο σημείο στο οποίο θα σταθούμε, είναι η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται, να πούμε καταρχήν ότι το επισήμανε κάποιος συνάδελφος πριν με ερώτηση, ότι η αιτιολογία ότι όταν υπάρχουν 3.000 άτομα μόνο δεν χρειάζεται περιβαλλοντολογική μελέτη, δεν στέκει, δεν υφίσταται, για τον εξής πάρα πολύ σοβαρό λόγο, ότι αυτό ισχύει μόνο όταν υπάρχουν ήδη εφιστάμενες δομές, οι οποίες πάνε να ανθρωποποιηθούν, να βελτιωθούν κτλ. Στη Βάστρια δεν υπήρχε καμία υφιστάμενη δομή, γίναν όλα από την αρχή, παρανομήσανε όσο το κάνουνε, έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί μία παράνομη λοιπόν δομή, κάτι που απέδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση που αφορά τη δομή στην περιοχή των Θερμοπυλών. Και τελειώνοντας, να πω δύο ακόμα πράγματα, ότι ο μελετητής αναφέρει μέσα ότι αυτή η ζώνη δεν βρίσκεται, ότι δεν βρίσκεται μέσα στο καταφύγιο άγριας ζωής που υπάρχει σε αυτήν ακριβώς την περιοχή. Στους χάρτες που παραθέτει ο μελετητής, φαίνεται ότι η δομή βρίσκεται εκτός καταφυγίου άγριας ζώνης. Ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται εντός προστατευμένου καταφυγίου, γιατί ο μελετητής, αν και το αναφέρει, μετά στη συνέχεια το ξεχνάει ότι έγινε επέκταση με το ΦΕΚ 387 του 16/9 του 2009, και αυτή η επέκταση, μέσα σε αυτή την επέκταση ακριβώς περιλαμβάνεται το καταφύγιο. Είναι αυτό το καταφύγιο στο οποίο γίνεται η παρέμβαση ενάντια στη φύση για την επέκταση της δομής, για την εγκατάσταση της δομής. Στο χάρτη που παραθέτει ο μελετητής, παραθέτει ένα παραπλανητικό χάρτη, ενώ το ξέρει και το αναφέρει, βάζει μέσα ένα χάρτη στον οποίο πραγματικά τοποθετεί την περιοχή αυτή έξω από το, δηλώνοντας ότι είναι έξω από το καταφύγιο. Ενώ είναι γεγονός ότι με το ΦΕΚ που σας είπα έχει γίνει επέκταση του καταφυγίου. Και άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται ούτε σε εμάς τους απλούς ανθρώπους, πόσο μάλλον σε αυτούς που υποτίθεται ότι εφαρμόζουν τον νόμο, νομοθετούν και ελέγχουν την εφαρμογή του νόμου. Μέσα σε αυτή την περιοχή λοιπόν υπάρχουν πολύ σπάνια είδη που βρίσκονται σε εξαφάνιση στο κόκκινο βιβλίο των εξαφανισμένων ειδών καταγεγραμμένα, και αυτά είναι ο μαυροπελαργός και ο πευκοτσοπανάκος, που είναι δύο πολύ σπάνια είδη, ελάχιστα ζευγάρια υπάρχουν πια εν ζωή και διαταράσσεται η συνέχιση της ύπαρξης αυτών των πτηνών. Τέλος, για να δείτε πόσο πρόχειρη και πόσο, να μην πω στοχευμένη, να πω πρόχειρη είναι αυτή η μελέτη, αναφέρεται ότι στην περιοχή πλανθασμένα υπάρχει ο πευκοδιοεδριοκολάπτης, ο σπιζαετός, είδη τα οποία δεν υπάρχουν στη Λέσβο. Αλλά ξεχνούν να αναφέρουν ότι υπάρχουν τα προηγούμενα είδη τα οποία κινδυνεύουν πραγματικά με εξαφάνιση και στον οποίο τα οποία τα βάζουμε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο με αυτή την παρέμβαση σε αυτό το καταφύγιο άγριας ζωής, τη βίαιη παρέμβαση. Ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσίαση που δεν έχει όλα όσα θα μπορούσαμε να πούμε και που δεν είμαστε σε θέση, διαβάζοντας όλοι, να εντοπίσουμε ακόμα και τις λεπτομέρειες, συμβουλευτήκαμε και εμείς ειδικούς για να σας τα παρουσιάσουμε αυτά, δεν διεκδικούμε τη σοφία του παντογνώστη. Θα καταθέσουμε, θα σας επιτρέψετε να σας διαβάσω δύο παραγράφους στους οποίους περιγράφεται η πρότασή μας. Με βάση όλα τα παραπάνω, η δομή στη Βάστρια θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο, τη βιοπικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα του κεντρικού δασικού οικοσυστήματος της Λέσβου στην περιοχή Natura, αυτού και στο κέντρο άγριας ζωής Άγιος Χαράλαμπος. Το μέγεθος και η έκταση της κατασκευής που θα στεγάσει τον πληθυσμό μιας μικρής πόλης, αλλά κυρίως η ανάγκη διασύνδεσης της πόλης αυτής, εκτιμάται ότι θα υποβαθμίσει μόνιμα το περιβάλλον της Λέσβου.
Η οδός πρόσβασης, της οποίας η κυκλοφοριακή κίνηση αναμένεται να είναι πλέον έντονη στη Λέσβο, η ηλεκτρική διασύνδεση για παροχή 3.700 κιλοβατορών, η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, τα δίκτυα αποχέτευσης σε μια περιοχή που βρίσκεται στην καρδιά του Παρθένου δάσους, θα πληγώσουν μόνιμα το ήδη επιβαρημένο περιβάλλον της Λέσβου. Η αντιπυρική ζώνη που θα κατασκευαστεί σε περιοχή που δεν θα ήταν απαραίτητη αν δεν κατασκευαζόταν η δομή, υπάρχει άλλη παράλληλη νοτιότερα, θα οδηγήσει σε αποψήλωση χιλιάδων δέντρων και άλλων ειδών της χλωρίδας ενός περιοχής Natura, ενώ παράλληλα θα απειληθούν σημαντικότατα είδη της ορνηθοπανίδας που φωλιάζουν στη συγκεκριμένη αλλά στην ευρύτερη περιοχή του δασικού οικοσυστήματος της Λέσβου. Παράλληλα, και υπάρχει υδρογεολογική μελέτη που προτείνει την ίδρυυση της δομής για όθρηση βάθος 280 μέτρων, μελλοντική ανάγκη σύνδεσης στο δίκτυο υδροδότησης δεν αποκλείεται. Συνοψίζοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Βάστρια απαιτούσε μελέτη εξ αρχής και ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά της, καθώς δεν υφίστανται δίκτυα σύνδεσης και υποδομές σε αυτήν, βρίσκεται εντός καταφυγίου άγριας ζωής, εφάπτεται με περιοχή Natura και μέρος των συνοδών έργων της διέρχεται εντός της περιοχής Natura. Άρα η μελέτη, εκτός από τεχνικά ανεπαρκής, όπως τεκμηριώθηκε στο παρόν υπόμνημα, είναι και τεροχρονισμένη. Επομένως, η έγκρισή της θα ήταν πράξη παράνομη. Παράνομη είναι και η κατασκευή της δομής στη Βάστρια και η ακύρωσή της εξυπηρετεί το ένομο συμφέρον των κατοίκων της Λέσβου και αναμένεται από το ΣΤΕ στο πλαίσιο της υφιστάμενης προσφυγής. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ σας διάβασα, όμως οι 15 σύμβουλοι είμαστε αυτοί που ζητήσαμε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα ακόμα να σας πω ότι εμείς αυτό το καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση ώστε να αποτελέσει τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό θέλουμε. Το αν θα γίνει θα το αποφασίσετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλήπο, εγώ έκανα μία τοποθέτηση. Ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να το πείτε. Εγώ, εμείς, όχι εγώ, εμείς. Απλά είχε ένα συνοδό κείμενο που λέει για την πολιτικότητα και για τη δομή. Λοιπόν, προχωράμε. Για μας το ζήτημα πέρα από το ζήτημα των επιπτώσεων που υπάρχει στο περιβάλλον είναι πρωτίστως πολιτικό. Και ως παράταξη ερχόμαστε για ακόμα μία φορά να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο συνεχιζόμενο έγκλημα που συντελείται στον τόπο μας σε βάρος προσφύγων και μεταναστών, γιατί δημιουργείται μια φυλακή στο νησί μας. Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στο έγκλημα που συντελείται σε βάρος της τοπικής κοινωνίας αλλά και σε βάρος του περιβάλλοντος, γιατί μια υπερδομή, μια φυλακή, ένας τόπος εγκλωβισμού δημιουργείται μέσα σε δασική έκταση σε περιοχή καταφυγίου άγριας ζωής. Για μας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν η χωρητικότητα θα είναι 3, 5, 7, 9 χιλιάδων ανθρώπων. Δεν ασχολούμαστε τόσο με τα νούμερα, όσο με την ουσία της υπόθεσης, ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί μια φυλακή στο νησί μας, να μετατραπεί το νησί μας σε φυλακή ανθρώπινων ψυχών. Είναι αξιοσημείωτη η υποκρισία με την οποία το ίδιο το κράτος αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, απ' τη μία να χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τη διαβίωση αυτών των ανθρώπων και απ' την άλλη να φτιάχνει φυλακές, απ' τη μία να λέει ότι ενδιαφέρεται για το περιβάλλον γι' αυτό και αναζητεί λύσεις πράσινης ενέργειας και ούτω καθεξής, τη στιγμή που σε χρόνο ρεκόρ άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσει να χτίσει αυτό το έγκλημα μέσα στο δάσος, προχώρησε χωρίς τις απαραίτητες άδειες ακόμα και με το νομικό πλαίσιο που άλλαξε για να ξεκινήσει να χτίζει αυτό το έγκλημα εκεί. Τη στιγμή που ένας αγρότης, αν επιχειρήσει να φτιάξει ένα μικρό μνημειοστάσιο μέσα στη δασική έκταση χωρίς άδεια, θα βρεθεί κατηγορούμενος. Και εδώ μιλάμε για ένα τερατούργημα και κανένας δεν έχει απολογηθεί για το έγκλημα που συντελείται. Ένα λεπτό μόνο, να σεβαστείτε λίγο την τοποθέτησή μας. Δεν μιλάμε πάρα πολύ ώρα και μετά θα πάρετε το λόγο να μιλήσετε. Είναι υποκρισία να διώκονται στελέχη του ΚΚΕ, άλλοι αιρετοί, απλοί πολίτες, γιατί κινητοποιήθηκαν ενάντια στη συγκεκριμένη δομή. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν την κατηγορία διοργάνωσης, ενδεχόμενη κατηγορία ότι διοργάνωσαν την κινητοποίηση και δήθεν υποκίνησαν σε βία.
Γιατί λέει, οι βίαιες πράξεις που συντελέστηκαν ήταν, αν θυμάμαι καλά, εμπρισμοί που υπάρχει κίνδυνος να επεκταθούν γιατί ήταν κοντά σε δασική έκταση, όταν έχει ήδη καταστραφεί και πρόκειται να καταστρέψουν ένα τεράστιο κομμάτι δάσους. Και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχει εκφράσει ούτε ένα αίτημα συμπαράσταση στους συγκεκριμένους αιρετούς που διώκονται και βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες. Για μας πρέπει ακόμα και σήμερα να εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα μία φορά τη βούληση του λεσβιακού λαού, να εκφράσει το όχι στη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής και για τους λόγους που αναφέραμε, ότι δηλαδή δεν θέλουμε να γίνει το νησί μας μία φυλακή, αλλά και για τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η συγκεκριμένη δομή, όπως επιμέρους ζητήματα αναδύθηκαν με κάποιες αναφορές από άλλους ομιλητές. Και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι έπρεπε ήδη να υπάρχει, να έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν από τις 11 του μήνα έχει κοινοποιηθεί και πρωτοκολληθεί στο Δήμο και παρόλα αυτά η Δημοτική Αρχή δεν το έχει φέρει για συζήτηση σήμερα παρά μόνο μετά από αίτημα 15 συμβούλων. Δεν θέλουμε να κουράσουμε παραπάνω. Όπως αναφέραμε, για μας το ζήτημα είναι πρωτίστως πολιτικό. Εκφράζοντας λοιπόν και εμείς την άποψή μας για τη συγκεκριμένη μελέτη, είμαστε κάθετα αντίθετοι, όπως θα συνεχίσαμε να ήμασταν αντίθετοι ακόμα και αν αυτή η μελέτη είχε προσαρμοστεί έστω και στα ελάχιστα αυτά που απαιτεί η νομοθεσία. Πάλι όχι, θα λέγαμε στη συγκεκριμένη δομή, όπως θα συνεχίζουμε να λέμε όσο είμαστε στο συγκεκριμένο χώρο. Συνάδελφοι, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με αυτή τη μελέτη που φέρνει, που προσπαθεί να τη δώσει και να εκπονηθεί ετεροχρονισμένα, προσπαθεί να νομιμοποιήσει ό,τι φτιάχνει στη Βάστρια. Γνωρίζουμε όλοι σχεδόν οι Λέσβοι ότι έχουν ολοκληρωθεί οι οικίσκοι, έχουν τοποθετηθεί και μετά από αυτό το μεγάλο διάστημα έρχεται μία μελέτη, γιατί λέει μέχρι 3.000 δεν επιτρεπόταν να γίνει μελέτη, δεν χρειάζεται να γίνει μελέτη. Πλην όμως αποδείχθηκε και από την νομοθεσία ότι αν δεν υπάρχουν τα δίκτυα, αν δεν υπάρχουν υποδομές μέσα σε αυτό το χώρο, δεν ισχύει το 3.000. Είναι υποχρεωμένοι να φτιάξουν μελέτη και για 100 ανθρώπους. Κάτι που δεν το έκανε. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς σήμερα, ως πολιτικό όργανο, να αποδομήσουμε με τεχνικούς όρους μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ δεν έχουμε τις γνώσεις, προκειμένου να αποδείξουμε, γιατί αυτό θέλουμε, ότι η λειτουργία της δομής είναι παράνομη. Αυτό το επιζητάμε εδώ και 2 χρόνια. Έχουμε κάνει επανειλημμένες συνεδριάσεις, όπως θυμάστε όλοι, και είχαμε οριακά αποτελέσματα ενάντια στο κτίσιμο αυτής της δομής. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι επιφυλάσσεται, όλοι το έχουμε καταλάβει, το γράφει και ο τύπος, το λένε οι συμπολίτες μας, ποια είναι η μοίρα του νησιού με τη δημιουργία αυτής της δομής, με τη συγχρόνως λειτουργία της δομής στο Μαυροβούνι, στο Καρατεπέ, η οποία έχει γίνει και αυτή υπερδομή, και όταν βλέπουμε συγχρόνως ότι στα άλλα νησιά και ιδιαίτερα στοιχείο, στην ιδιαίτερη πατρίδα, δεν λειτουργεί ανάλογη δομή. Λοιπόν, αυτό είναι παράδεκτο για το νησί. Όχι μόνο δεν είναι δίκαιη η συμπεριφορά του συγκεκριμένου Υπουργείου και της κυβέρνησης απέναντι στο νησί μας, αλλά είναι και καταδικαστική. Μέσα από την εισήγηση και της Ερυφυλής και από αυτά που είπε η Νίκη, αποδεικνύεται και τεχνικά ότι αυτή η μελέτη είναι πολύ πρόχειρη, πολύ πρόχειρα γραμμένη, προκειμένου να νομιμοποιήσει μία κατάσταση. Οι περιοχές που έχουν αφαιθεί ώστε στο μέλλον να υπάρχει επέκταση και να φιλοξενηθεί ακόμα μεγαλύτερος πληθυσμός είναι εντός Natura και άπτονται της Natura και η αντιπυρική ζώνη το ίδιο. Γνωρίζουμε τι θα γίνει με τα προκεκά, γνωρίζουμε όλα αυτά που θα συμβούν, γνωρίζουμε την τεράστια οικολογική καταστροφή που θα συντελεστεί, γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η δομή για τις ζωές ανθρώπων, προσφύγων και ντόπιων και φυλάκων και αστυνομικών και όσων βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη δομή. Έτσι λοιπόν ζητάμε να σταματήσει, ζητάμε την απόρριψη αυτής της μελέτης
που θα φρενάρει ουσιαστικά τη δημιουργία και τη λειτουργία της δομής. Και κοιτάξτε, επειδή είναι ώρα να πάρουν θέση οι πάντες εδώ, μιλώ και για την περιφέρεια, χρειάζεται και απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Μην το ξεχνάμε, πολιτική απόφαση, Γιάννη. Η υπηρεσία, που νομοδότηση. Η υπηρεσία κάνει την εισήγησή της και τοποθετείται με τεχνικούς όρους. Η υπηρεσία της περιφέρειας πλέον. Αλλά το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως εμείς τώρα, ως πολιτικό όργανο, πρέπει να τοποθετηθεί και να πάρει μια απόφαση που θα είναι γνωμοδότηση, Γιάννη, αλλά είναι μια πολιτική απόφαση που λέει ότι, ξέρεις, εμείς δεν δεχόμαστε τη δημιουργία αυτής της δομής και δεν δεχόμαστε τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, η οποία είναι αυθαίρετη και αίωνη σε πολλά σημεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε διαβούλευση σε τέτοιο επίπεδο. Πραγματικά χαίρομαι. Εγώ θα χαιρόμουν ακόμα παραπάνω εάν κάναμε και αυτή τη διαβούλευση που λέει η ίδια η περιφέρεια, που νομίζω ότι ενεργοποιούμε επιτροπές που είναι παθητικοποιημένες και δεν κατάλαβα γιατί τις ψηφίζουμε. Π.χ. Επιτροπή Διαβούλευσης που έχει αντιπροσώπευση όλων των κοινωνικών ομάδων. Απορώ γιατί δεν πάμε και εκεί. Η ποιότητα ζωής. Και βέβαια όχι à la carte, αλλά εφόλης της ύλης. Για παράδειγμα, προσφάτως πήραμε ομόφωνα μία γνωμοδότηση να μην γίνει αυτή η αλυσίδα, να μην λέω και ονόματα, μην με κάνουν και μήνυση, όμως έγινε και δεν έλυσε μύτη. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Την ώρα που το κράτος αποφασίζει, δίνει στον κυρίαρχο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης μία δυνατότητα γνωμοδότησης, κυρίως και στις δύο βαθμίδες, και στην τοπική, το πρώτο και στο δεύτερο, αλλά ωστόσο όχι με αποφασιστικό χαρακτήρα. Άρα εδώ έχουμε και ένα πολιτικό έλλειμμα το οποίο πρέπει να το διεκδικήσουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει με μία κυβέρνηση, είναι διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις αυτή η ιστορία. Επιπλέον δεν έχουμε και μία ΑΔΑ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι και το μακρύ χέρι. Είναι το μακρύ χέρι των κυβερνήσεων και το είπε μια συνάδελφος εδώ. Άρα λοιπόν να σταθούμε σε ένα κομμάτι διαβούλευσης, αλλά θα πάρω την κουβέντα από εκεί που την άφησε η Νίκη, η οποία είπε ότι είναι πρωτίστως πολιτικό. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Εδώ δεν μιλάμε για την πολιτική σκοπιμότητα, δηλαδή αυτό που έχει λυθεί. Μιλάμε για την επίπτωση στο περιβάλλον αυτής της μονάδας που ήδη γίνεται, δεν ξέρω και αν έχει τελειώσει, δεν έχω εικόνα. Επ' αυτού λοιπόν πρέπει να εκφράσουμε άποψη. Και πρέπει να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Γιατί δεν πρέπει? Έχω μαζί μου, και όφιλα να το κάνω από αυτοσεβασμό, αυτό που είπαμε ως παράταξη από την πρώτη μέρα. Έχω όλα τα κείμενα, τα έχω δώσει, σας τα διαβάσω. Έχω τα δελτία τύπου και έχω και τα πρακτικά για να φαίνεται κατά πόσον μπορεί να υπάρχει πολιτική συνέπεια, την οποία κάποιοι μπορεί να επικαλούνται, ένας από αυτούς είμαι εγώ σήμερα. Δεν είπαμε τίποτα λιγότερο ή περισσότερο όποτε κουβεντιάσαμε σε πολιτικό επίπεδο για την όποια πολιτική σκοπιμότητα, παρά μόνο μικρή ελεγχόμενη δομή εκτός του αστικού ιστού και κλείσιμο όλων των άλλων δομών. Το κίτρινο διαβάζει. Και επειδή έγινε πολλή κουβέντα για τα νούμερα, και θα συμφωνήσω και με την Νίκη πάλι που είπε δεν παίζει το 3 ή το 4 ή το 5, βάλαμε όμως ένα όριο ακριβώς για να δικαιολογήσουμε το μικρή ελεγχόμενη δομή που ήταν 3.000 οσορροφή ατόμου. Ξέρετε, το Βάστρια δεν το επιλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι πάντα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και θα θυμίσω, επειδή κάπου εμείς οι παλιοί, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, ποιος πιστεύει άραγε ότι το πρόβλημα της μη εγκατάστασης της ΔΕΗ ήταν γιατί δεν θέλαμε όλοι να φύγει η ΔΕΗ? Απλά κανένας τόπος από τις 11 υποδεικτήσεις θέσεις από τους επιστήμονες δεν έκανε. Άρνηση για άρνηση. Υπενθυμίζω, βιολογικός της πόλης, ακριβώς επί του άξονα που κάνουμε κουβέντα. Βαποριές στείλαμε στοιχείο για να δουν
και να πιστούν ότι μπορεί κοντά στην πόλη να υπάρχει βιολογικός. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα τα κόμματα τώρα μιλάνε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν ως αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντας πήγα στην Ερεσό, απορώ πως δεν με κρέμασαν ανάποδα όλοι αυτοί που σήμερα λένε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δεν πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από τον ντίζελ. Υπενθυμίζω, οι χλιοκαλλιέργειες στον κόλπο Καλονής. Η μισή οικονομία της Κίου στηρίζεται στις χλιοκαλλιέργειες. Εμείς τις διώξαμε γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν έγκυες οι γυναίκες της περιοχής. Και επίσης και τα πρόβατα κάτω από τις αναμογεννήτριες, υπενθυμίζω, επίσης είχαν σεξουαλικό πρόβλημα. Να γελάσουμε και λίγο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, δεν είναι δυνατόν πολιτικά να κρυβόμαστε. Όσον αφορά δε τους περιβαλλοντικούς όρους, χάρηκα όταν μου έδωσε η Ερυθίλη πραγματικά τούτο εδώ, το είδα τεκμηριωμένο από εξειδικευμένο όμως επιστήμονα, προφανώς και το είπε και η συνάδελφος, μακάρι να έχω εγώ την πολυτέλεια και την επάρκεια να μπορέσω να εκφράσω περιβαλλοντική άποψη από αυτό και θέλετε να σας πω, δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα από το να πούμε, το έχουμε ξανακάνει, ναι, δημιουργείται περιβαλλοντικό ζήτημα στην περιοχή αυτή. Μην μπερδεύουμε όμως τώρα, ξέρετε, το πολιτικό, διότι και οι πολίτες που μας ακούν θεωρούν ότι κάπου παρά είμαστε Φαρισαίοι. Ναι, εγώ προσωπικά και η παράταξή μου συμφωνούμε σε ό,τι είπατε σε σχέση με το περιβαλλοντικά. Μην μπερδεύουμε όμως τα πολιτικά αποθυμένα όταν μάλιστα αυτά έχουν κριθεί. Δεν είναι αυτό πολιτική δημοκρατία. Έχουμε ευθύνη όλοι μας να γινόμαστε ποιοτικότεροι σε αυτό που εμάς μας έστειλε εδώ ο πολίτης και να σας πω κάτι. Οι τελευταίες προκλήσεις και τα προβλήματα που αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Ποια είναι αυτά? Οικονομική κρίση, προσφυγικό μεταναστευτικό, υγειονομική κρίση. Έπρεπε πραγματικά να μας κάνουν να αλλάξουμε και να αλλάξουμε χωρίς τακτικισμούς, χωρίς προσωπικές στρατηγικές, χωρίς βερμπαλισμούς, κυρίως για να μπορούμε όλοι μαζί, όπου τάσει το καθένας, να εγγυηθούμε επιτέλους την ανάπτυξη στον τόπο. Είναι λυπηρό να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Οφείλουμε... Σε παρακαλώ, κύριε Βάτη. Δεν σε ρώτησα. Δεν σε ρώτησα, κύριε Κατανέ. Μπορείς να πας στο Πολάκι να συνεννοηθείς και να συνεννοηθείς μαζί του. Θα με ακούσεις όσο εγώ θα μιλάω. Και δεν είσαι από αυτούς που μπορείς να με νευριάσουν. Δεν σε λαμβάνω υπόψη. Τελεία. Θα με ακούσεις, δεν απευθύνομαι σε σένα. Ευτυχώς για μένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς δεν ήρθαμε εδώ να μαλώσουμε. Δηλώνουμε ότι ό,τι περιβαλλοντικό αναδειχθεί, είμαστε έτοιμοι να το στηρίξουμε. Δώστε μας και λίγο χρόνο όμως, γιατί και εμείς δεν είμαστε και παντογνώστες. Αν χρειαστεί, θα επανέλθω. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι δεν έπρεπε να έρθει αυτό το θέμα με τις 15 υπογραφές. Ήταν υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το θέμα έπρεπε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη στιγμή κατά την οποία η περιφέρεια έχει μία απόφαση. Δεν χρειάζεται ούτε 15 υπογραφές, ούτε χρειάζεται να είμαστε σε καμία αντιπαράθεση. Δεν είμαστε σε καμία αντιπαράθεση με κανένα δημοτικό σύμβουλο, εμείς ως παράταξη, και το λέμε με ειλικρίνεια, είμαστε υπέρ των περιβαλλοντολογικών όρων, δεν διαφωνούμε καθόλου, δεν σειρώμαστε σε τέτοια πράγματα, μπορεί να είχαμε μία άποψη, να την εκφράσαμε, να την ψηφίσαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να δημιουργηθεί κάτι το οποίο περιβαλλοντολογικά δεν είναι σωστό και δημιουργεί θέματα. Ουέ και αλίμονο. Γιατί φέρατε 15 υπογραφές? Θα το συζητούσαμε, θα έπαινε εδώ πέρα μέσα, διαβούλευση, θα μιλήσει ο καθένας, θα πει την άποψή του, θα ελεγχθεί. Ναι, κύριε Στερακάκη, δεν υπάρχει λόγος να μαλώσω, δεν μαλώνω μαζί σας. Στο κομμάτι το περιβαλλοντολογικό, για όνομα του Θεού. Να χαθεί ο Μαυροπελεκάνος, για όνομα του Θεού. Εμείς θέλουμε ο Μαυροπελεκάνος να υπάρχει εκεί. Γιατί να μαλώσουμε? Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Θα γίνει λοιπόν η διαβούλευση κανονικότατα. Δεν έχουμε. Δεν καμία ειρωνία. Ειλικρινά δεν υπάρχει καμία ειρωνία. Ειλικρινά. Θα το συνεννοηθούμε, θα το κοιτάξουμε και ο... Όχι κύριε, δεν είμαι περιβαλλοντολόγος. Λοιπόν, απευθύνομαι σε εσάς, Δημοτική Σύμβουλη, εμείς συνάδελφοι μάλλον, ως παράταξη δεν είμαστε αρνητικοί ούτε στο κομμάτι της διαβούλευσης, ούτε και στο κομμάτι των περιβαλλοντολογικών όρων. Να ελεγχθούν, να έρθουν, να τα δούμε και εκεί που πρέπει να παρέμβουμε, θα παρέμβουμε με όλη την παρησία και όλο το θάρρος. Από εκεί και πέρα, αντεκλήσεις, καυγάδες, φασαρίες δεν χρειάζονται. Είναι υποχρέωσή μας, θα τη στηρίξουμε και ως παράταξη αυτό θα κάνουμε. Δεν έχουμε να πούμε ούτε κάτι καλό, ούτε κάτι κακό. Εφόσον υπάρχει αυτό, εκεί επάνω θα κινηθούμε. Μέχρι εκεί. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι έχω, ούτε θέλω να είμαι σε αντεκλήσεις ούτε με τον κύριο Κατσανό, συγγνώμη που αναφέρω και το όνομά σας, πειράζει, ούτε με κανέναν, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί να μαλώσουμε σε αυτό το θέμα. Και γιατί το πήγατε, ελάτε εδώ πέρα το συζητήσουμε, ό,τι είναι, ας δουν οι περιβαλλοντολόγοι, ας τα ψάξουν, ας τα κοιτάξουν, θα μας τα φέρουν στο κομμάτι της διαβούλευσης και εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Αυτή είναι η άποψη της παράταξής μας. Τη λέω ευθαρσώς και ειλικρινά δεν θέλω να δείξω και κανέναν και σε τίποτα. Αυτή είναι η άποψή μας και το λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Προς αποκατάσταση μόνο της αλήθειας, θα πούμε ότι το έγγραφο της περιφέρειας ήρθε σε εμάς πολύ μετά από τις 10 του μηνός που συντάχθηκε και ήταν ακριβώς πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να είναι στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Να εξηγούμαστε, ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Φυσικά και δεν έχουμε την κουτοπονηριά να κρύψουμε τέτοια πράγματα, να γίνει ένας διάλογος όταν μιλάμε για το περιβάλλον που έχουμε και εμείς ίδιες ευαισθησίες με όλους τους υπόλοιπους στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα να συζητηθεί και χαρήκαμε πάρα πολύ και γι' αυτό ακριβώς μίλησα με την κυρία Χιωτέλη προχτές και είπαμε μήπως το βάζαμε σε ξεχωριστή συνεδρίαση, πλην όμως διαπιστώσαμε ότι όντως υπάρχει το πρόβλημα του χρόνου και το βάλαμε στη σημερινή συνεδρίαση και μάλιστα το προτάξαμε για να μην υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι κάτι πάει να κάνει η Δημοτική Αρχή με τη συζήτηση αυτής της υπόθεσης. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πρέπει εδώ να διευκρινίσω κάτι. Ωραία. Όταν εγώ πήγα στον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσω την πρόταση, δεν υπήρχε μέσα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν η μέρα Τετάρτη και συμβούλιο θα κάναμε τη Δευτέρα. Ρώτησα ποια είναι τα θέματα, αυτό δεν υπήρχε μέσα στα θέματα. Όταν μιλήσαμε μαζί στο τηλέφωνο, μου είπατε θα το δούμε και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Δεν μου είπατε έχουμε, το βάλαμε ή θα το βάλουμε. Αλλά δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν είναι ότι φέρνουμε ως οι σύμβουλοι στο συμβούλιο, δεν το φέρνουμε για να μαλώσουμε, ούτε για να... Επειδή δεν μαλώνουμε, ειλικρινά, αυτό. Ειλικρινά να πω και να πω αυτό το οποίο ισχύει. Και βλέπετε, να τελειώσω Πρόεδρε, και βλέπετε ότι αυτό που καταθέτουμε μιλάει για τους περιβαλλοντολογικούς όρους. Η πολιτική τοποθέτηση του καθενός δεν είναι μέσα σε αυτό που σας καταθέσαμε. Εντάξει. Κυρία, και δεν είναι υποχρεωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσει. Θα μπορούσατε και να μην το συζητεί, να μην το φέρετε. Λέω λοιπόν το εξής. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό και εμείς το ζητήσαμε. Ναι. Λέω λοιπόν το εξής. Όπως θυμάστε κι εσείς, σας είχα πει και συμφωνήσατε ότι επειδή τα θέματα ήταν πολλά, μήπως το βάζαμε σε ξεχωριστή συνεδρίαση. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν γνώριζα ότι υπήρχε προθεσμία 30 ημερών. Ναι, δηλαδή, όταν εγώ το πήρα το θέμα, πράγματι δεν είχα συνειδητοποιήσει το επίγον της ιστορίας, μέχρι ότου το ψάξαμε και διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα για αναβολή. Γι' αυτό το βάλαμε σήμερα. Αυτός ήταν ο λόγος. Ειλικρινά, δεν γνώριζα ότι υπάρχει στη διαβούλευση 30 ημερή προθεσμία. Εμείς επειδή το είδαμε, γι' αυτό σας φέραμε τις υπογραφές. Και γι' αυτό το λόγο το συζητάμε χωρίς καμία έτσι κανέναν ενδιασμό. Συνηγορώ φυσικά με τις συστάσεις για την περιβαλλοντική μελέτη, η οποία φυσικά έπρεπε να έχει προηγηθεί των εργασιών στη Βάστρια. Τελικά θα μείνω με την απορία. Γιατί τόσο καιρό κανένας δεν μου έχει απαντήσει την ερώτηση. Τώρα εντάξει, θα μου πείτε γιατί
θέτω αυτή την απορία, εγώ θα τη θέσω. Αφού τα σύνορα επιτέλους φυλάσσονται σε σχέση με παλιά και αφού ο αριθμός των μεταναστών έχει μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με παλιά, γιατί αυτό το μόνιμο τερατούργημα στην καρδιά του νησιού μέσα στο δάσος. Μια μικρή δομή για αυτούς που θα ξεφεύγουν από τον έλεγχο των συνόρων με μια απλή καταγραφή των στοιχείων τους 2-3 ημερών στο νησί μας και διαδικασία ασύλου σε άλλο μέρος πλην των παραμεθωρίων νησιών μας. Ήταν τόσο παράλογη απέτηση των νησιωτών που ο κύριος Υπουργός και οι αξιωματούχοι των Βρυξελών δεν ήθελαν καν να ακούσουν. Προφανώς θα μείνω με την απορία και εγώ και οι συμπολίτες μου. Τέλος πάντων, μακάρι να ήμασταν οι συνωμοσιολόγοι, εγώ και ο κύριος Βάλεσης, κύριε Δήμαρχε, όπως μας είχατε κατηγορήσει όταν είχαμε ανεξαρτητοποιηθεί, γιατί η Βάστρια δεν θα είχε ξεκινήσει καθόλου και δεν θα είχε αρχίσει να φαίνεται αυτό το τερατούργημα που δημιουργείται στα σπλάχνα του νησιού μας. Γιατί κανένας πια δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του σε αυτό που βλέπει πλέον και ο πιο αδαής, αν θέλει να δει μακριά από όλα αυτά. Φωνάζαμε ότι η Βάστρια θα είναι πάνω από 5.000 άτομα. Μας λέγατε ότι εσείς συμφωνείτε μόνο για μία δομή των 3.000 ατόμων. Οριακά περάσατε την απόφαση τον Απρίλιο του 2021. Το Μάιο του ίδιου χρόνου, του 2021, βγήκε το ΦΕΚ. Μέσα στο ΦΕΚ διατυμπανιζόταν ότι η δομή θα έχει 5.000 άτομα. Προβλεπόταν μέσα στο ΦΕΚ δεύτερος όροφος στο Προκεκά. Το προσωρινό της δομής αμφισβητείται αφού τα κτίρια που κατασκευάζονται εδράζονται σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Εσείς κύριε Δημοτική Σύμβουλη που ψηφίσατε το ναι, η 16, τι κάνατε επ' αυτού από το Μάιο του 2021, που είδατε αυτό το ΦΕΚ, που είδατε τις 5.000 άτομα, που είδατε όλο αυτό που θα γίνει. Ερχόσαστε σήμερα και μου μιλάτε μόνο για τους περιβαλλοντικούς όρους. Βάσει της μελέτης, φυσικά. Και κάποιοι ειρωνεύονται, βέβαια, για τα πουλιά. Τα 5.000 άτομα, όλο αυτό το τερατούργημα που γίνεται, φυσικά κάποιοι παραδέχτηκαν ότι καν δεν πήγαν να δουν. Εγώ προτείνω λοιπόν στον πρόεδρο την επόμενη φορά που θα κάνουμε δημοτικό συμβούλιο να μπει ένα πούλμαν, να πάμε να το δούμε, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Να πάμε εκεί να δούμε όλοι τη ισόμαση τι γίνεται εκεί πέρα. Και να χειροκροτήσετε αυτό που ψηφίσατε. Εσείς, οι 16. Να σας πούμε κι εμείς μπράβο που δεν το ψηφίσαμε. Έρχεστε τώρα και λέτε, εντάξει, συμφωνούμε. Σε μια γνωμοδοτική εδώ ψήφο που θα δώσετε. Δώσατε όμως το ναι σε μια απόφαση τότε, του 2021, που ήταν τόσο σημαντική, γιατί ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι το σύμφωνο μετανάστευσης απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας για να προχωρήσει. Και ο κύριος Μηταράκης το ήξερε πάρα πολύ καλά. Και ακόμα δεν έχετε μετανοήσει. Και ακόμα υποστηρίζετε αυτό που ψηφίσατε. Και ακόμα δεν έχετε ζητήσει ένα συγγνώμη από το λαό εδώ του νησιού. Πολύ, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ. Πάμε πάρα πολύ. Ωραία, μπράβο, μπράβο σας. Να σας χειροκροτήσουμε κι εμείς, μόνο να σεβαστείτε τουλάχιστον το ρόλο μας
και, και το γεγονός ότι σας ακούμε με παρουσία. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, και εγώ θα σας χειροκροτήσω μαζί με όλο τον κόσμο, αλλά παρακαλώ πολύ ο ένας να σέβεται τον άλλο. Σας άκουσα και παρακαλώ πολύ να μ' ακούσετε. Βλέπετε ότι πάμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε ότι πάρα πολύ ωραία. Εκφράζει ο καθένας την άποψή του. Μόνο όχι, δεν χρειάζεται. Σας άκουσα κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να μ' ακούσετε κι εσείς. Εντάξει, γιατί... σας είπα, σας χειροκροτώ γιατί σας ακούω, αλλά παρακαλώ το κύριε Πρόεδρε, ακούστε να δείτε. Το τελευταίο που θέλω είναι το δικό σας χειροκρότημα. Ναι, δεν έχω. Μπράβο σας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ κι εγώ και ευχαριστώ και τους παρισταμένους. Μόνο μην το κάνουμε θεατρική εκδήλωση εδώ πέρα. Μόνο, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κάνουμε μία συζήτηση η οποία είναι επιπέδου αν μη τι άλλο. Μας βλέπουν όχι μόνο αυτοί που είναι εδώ και αυτοί που παρακολουθούν. Τουλάχιστον αυτοί που παρακολουθούν ζητάνε να μάθουν, ζητάνε να πληροφορηθούν. Δεν ζητάνε να γίνει αρένα εδώ πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να το προστατεύσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Ο επόμενος, ναι, κύριε Καζανέ, κύριε Καζανέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σταθώ σε ένα σημείο ως εκπρόσωπος προφανώς της Δημοτικής Αρχής. Αυτοί που ψηφίσατε το ναι, είναι ο κύριος Βατός, αυτό απεδείχθη. Λέει ότι δεν έχει εικόνα. Κύριε Βατέ, ξεχνάτε ότι είστε αντιδήμαρχος δόμησης. Το ξεχνάτε. Να σας το θυμίσω. Δεν είναι μόνο η πολεοδόμηση του Άνω Χαλίκα ή του... Είναι και ό,τι γίνεται παράνομο στο νησί απάνω. Είστε ο καθήν υπεύθυνος. Μη γελάτε κύριε Βατέ. Τι κάνατε γι' αυτό? Λέτε ότι δεν κάνατε μία επίσκεψη. Μα είναι δυνατόν να δημιουργείτε τόσες χιλιάδες μπετά κυβικά. Μπετά, εκατομμύρια κυβικά. Κτίσματα, στεγασμένοι χώροι, μη στεγασμένοι χώροι. Και ο αντιδήμαρχος δόμησης δεν έχει επισκεφτεί αυτό το μέρος. Δεν έχετε εικόνα. Συγγνώμη, θα έκανα χαρακτήρι στην προκειμένη, κύριε Βατέ. Ευχαριστώ. Ωραία, ναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βατέ, το λόγο σε εσάς. Κύριε Κατζανέ, μακάρι ο αντιδήμαρχος δόμησης όποιας πολεοδομίας της χώρας να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εποπτεύει εκ του νόμου ό,τι δομείται. Λυπάμαι που για άλλη μια φορά σε μια προσπάθεια να κάνετε προσωπική αντιπαραστάτε από αυτή τη λογική. Όχι. Γιατί θα συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα έχοντας αυτή την αρμοδιότητα να μπορεί να παρεμβαίνει και να ελέγχει το τι χτίζεται. Άλλοι είναι οι θεσμοί οι οποίοι ελέγχουν την αυθαίρετη δόμηση και μάλιστα αυτού του επίπεδου. Εάν κάποιοι από τους συναδέλφους νομίζουν ότι εδώ είμαστε Υπουργικό Συμβουλίο, μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτοδιοίκηση. Και επειδή υπάρχουν και άλλα επίπεδα υπουργών εξωτερικών που μπορεί να ασχοληθούν με εξωτερικά θέματα, γιατί εμείς εδώ νοιαζόμαστε για τον τόπο μας και μέχρι εκεί. Αυτά μας υπερβαίνουν. Εάν λοιπόν οι εξυπνακισμοί αυτοί σήμερα κληθήκαμε να πάρουμε θέση για τους περιβαλλοντικούς όρους μιας συγκεκριμένης κατασκευής και θα τις πάρουμε ως γνωμοδότηση ο καθένας με τη συνείδησή του και θα κριθεί γι' αυτό. Ούτε κριτική πρέπει να γίνει το ένα στον άλλον, ο καθένας ελεύθερα μπορεί στο όργανο να εκφράζεται. Ελεύθερα. Παρακαλώ λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν υπάρχουν στη βάστερα δίκτυα υποδομής. Εξ αυτού είναι επόμενο ότι αυτό το έργο δεν μπορούσε καν να αρχίσει. Έπρεπε λοιπόν να έχει προηγηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κατασκευαστικού τομέα, έστω και για τα μέχρι 3.000 άτομα. Με αυτό το δεδομένο η κατασκευή είναι παράνομη και πρέπει άμεσα να σταματήσει. Προβλέπεται μια δομή μέσα στο καταφύγιο άγριας ζωής, όπου εκτενώς αναφέρθηκε από άλλους συναδέλφους. Τρίτος λόγος είναι ότι η λειτουργία της δομής έχει επιπτώσεις
στην βίωπη κοιλότητα και στην Κλωρίδα και στην Πανίδα. Και αυτή η εκτίμηση απουσιάζει από αυτή τη μελέτη που ήρθε και ανέβηκε για διαβούλευση. Αντιθέτως, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ψευδώς αναφέρει ότι η δομή θα σχεδιαστεί εντός σημείων που θέλουν προσοχή, αφού ένα τμήμα της δομής 50.000 τετραγωνικά μέτρα πρόκειται να ισοπεδωθεί και αυτό το τμήμα είναι δασικό. Πρόσβαση, οδός πρόσβασης στη δομή δεν υπάρχει. Ένας άλλος λόγος. Προτείνεται στη μελέτη να γίνει αντιπυρική ζώνη 54 στρέμματα, στην οποία το σύνολο της βλάστησης, δηλαδή στα 54 στρέμματα, θα αποψηλωθεί το σύνολο της βλάστησης, όπως θα και ο σχεδιαζόμενος δρόμος θα αποψηλωθεί, που σήμερα είναι ακριβώς natura. Τα χίλια και τόσα πεύκα που πρόκειται να κοπούν, αυτή τη στιγμή είναι natura. Δηλαδή, αν ένας κτηνοτρόφος πάει να κάνει μια στάνη σε ένα βουνό και κάνει αντί 15 τετραγωνικά που επιτρέπεται 25, τον τραβάνε στα δικαστήρια. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν περιλαμβάνει εκτίμηση των επιπτώσεων. Είναι ελλιπής και εξ αυτού απορρίπτεται. Βέβαια, ο κίνδυνος που υπάρχει εκεί είναι και η πυρκαγιά ομιγέννητο. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα απλό παιδί. Υπάρχει επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Λέει λοιπόν η μελέτη στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 3, ότι οι όποιες επιβαρύνσεις ελαχιστοποιούνται, αυτά λέει εκείνη η μελέτη που είναι για διαβούλευση, από την διαχείριση της κατάστασης και ελαχιστοποιούνται με την ενίσχυση, ακούστε, της τοπικής οικονομίας και την αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου της ευρύτερης περιοχής. Πώς δημιουργούνται θέσεις εργασίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προσδοκούμε τέτοιου είδους ανάπτυξη. Η Βάστρη απαιτούσε από την αρχή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τεχνικά δεν παρουσιάστηκε αυτή η μελέτη. Ήρθε να το αποδείξει περίτρανα η απόφαση που την έχω εδώ του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αναφέρει σαφέστατα ότι κάθε μελέτη τέτοια, έστω και μέχρι 3.000 άτομα, χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε μία μόνο περίπτωση δεν χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν γίνεται επιφυσταμένων εγκαταστάσεων. Βέβαια εδώ δεν θα μπορέσω να μην το αναφέρω ότι υπάρχει και η αναξιοπιστία του Υπουργείου, του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο έχει κάνει την νομοθεσία λάστιχο. Ξεκίνησε με μια δομή 5.000, δεν του έβγαινε στην πορεία, την έκανε 3.000 και την ξαναφέρνει τώρα εδώ με την μελέτη αυτή να την κάνει 5.000. Όλα αυτά βέβαια και όλες αυτές τις πρακτικές τις ανατρέπει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την περιοχή της Λαμίας, για τις Θερμοπύλες. Κατά συνέπεια, η άποψή μου είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και όσοι από εμάς ψήφισαν ναι, εξαπατήθηκαν. Εξαπατήθηκαν από τις ψεύτικες υποσχέσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης. Και τώρα πρέπει να δούμε, δεν αρκεί δηλαδή να αποφανθούμε ότι ναι, συμφωνούμε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να υποβάλουμε αντιρρήσεις, θα τις υποβάλουμε, αλλά πρέπει να δούμε πώς διορθώνεται αυτό. Αυτό που υπάρχει εκεί, πώς διορθώνεται. Πρότασή μου λοιπόν είναι ότι εκτός από τη διατύπωση των αντιρρήσεων, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις οποίες ανέφερα επιγραμματικά 10 περιπτώσεις, να προχωρήσει ο Δήμος σε αίτηση ακύρωσης της απόφασης χωροθέτησης της κατασκευής. Επαναλαμβάνω, αίτηση ακύρωσης
απόφασης οροθέτησης της κατασκευής. Η κατασκευή όπως είναι σήμερα είναι παράνομη. Κύριε Αντριώτη, λόγω έλλειψης, κύριε Αντριώτη, με συγχωρείτε, τελειώνω. Αλλά για, επειδή πρέπει να ερχόμαστε, όχι, επειδή πρέπει να ενημερώσουμε το Συμβούλιο. Αυτό το πράγμα εκρίθη από το Συμβούλιο Επικρατείας και απορρίφθηκε κατά το μέρος τουλάχιστον της χωροθέτησης και μπαίνει, ανασταλθηκε η διαδικασία όσον αφορά το υπόλοιπο θέμα. Δηλαδή το λέω γιατί εκεί η περιφέρεια πήγε μπροστά. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Κρίθηκε δηλαδή ναι, όσον η αφορά, χωροθέτηση της δομής νόμιμη. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, είναι, περιμένουμε την τελική κρίση του Συμβούλου Επικρατείας. Δεν υπήρξε αναστολή. Όσον αφορά αυτό, ζητούσε η περιφέρεια. Ζήτησε δηλαδή η περιφέρεια, κύριε Πρόεδρε. Ζητούσε η περιφέρεια να σταλεί η εκτέλεση των εργασιών. Και απερίστηκε. Και τελικά προχώρησε η διαδικασία και περιμένουμε την τελική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο οι νομικές ενέργειες εκ μέρους της περιφέρειας. Αναμένεται δηλαδή αυτή η απόφαση από την αίτηση της περιφέρειας. Μα ούτως ή άλλως. Κρίμα, δεν υπάρχει δυνατότητα για δεύτερη. Ωραία. Αυτό λοιπόν, και αυτό το προτείνω λόγω της έλλειψης περιβαλλοντικής άδειας, η οποία έπρεπε να είχε εκδοθεί πριν από την έναρξη των εργασιών. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αποφύγω να γίνω ανατροφοδότης της έντασης και των αντικλήσεων γενικότερα, ούτε θα προσφύγω ούτε σε μειωτικούς εξυπνακισμούς, ούτε σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς όπως έκαναν οι συνάδελφοι, γιατί σέβομαι πάντοτε και το έχω αποδείξει αυτόν τον χώρο. Γιατί μας βλέπουν και είμαστε πρότυπα ακόμα και τους νέους να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική. Είπε κάποιος συνάδελφος προηγουμένως ότι εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο τότε αποφασίσαμε μικρή ελεγχόμενη δομή και ως Δημοτική Αρχή εκτός αστικού ιστού και κλείσιμο όλων των άλλων δομών. Εκ των υστέρων, έτσι επιγραμματικά, έρχεται αυτή η λύση της Βάστριας, λύση ανάγκης, άλλοι την έκριναν, δεν υπησέρχομαι σε αυτό το θέμα. Τώρα, αυτή τη μέρα, αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να συζητήσουμε, να διαβολευτούμε σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Θα έλεγα ότι και θα συνηγορούσα και θα επάυξανα, αν θέλετε, ότι σε κάποια σημεία η μελέτη αυτή είναι ανεπαρκής. Εκ της ενασχόλησής μου με τα κοινά εδώ και αρκετά χρόνια ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών έχω μελετήσει δεκάδες μελέτες. Σας λέω ότι ναι, έχουν και αυτή η μελέτη, σε αυτή τη μελέτη υπάρχουν κάποιες ανεπάρκειες. Εγώ θα προσέθετα επιπλέον ένα που θα το πιάσει το Συμβούλιο Επικρατείας, ότι τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεται το παρακείμενο ρεύμα του Αγίου Ιωάννη που περνά δίπλα από τη δομή. Αλλά έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και τ' άκουσα από χίλια νομικών, έχουμε εμπιστοσύνη στην ανώτατη δικαστική εξουσία. Εγώ βλέποντας τις αποφάσεις που έχει πάρει, είτε για τις Θερμοπύλες, είτε ακόμα και για μας τους ίδιους, που μας τα στέλνει πίσω στο Υπουργείο, θα έλεγα ναι. Άρα, ας αφήσουμε τη δικαστική εξουσία να αποφασίσει και θα έλεγα ακόμη, αγαπητές συνάδελφε, ότι
δεν μας τιμά καθόλου, γιατί δεν έχουμε επιστρατεύσει εντός εισαγωγικών και το τμήμα περιβάλλοντος, αφού μιλάμε για περιβαλλοντική μελέτη, το τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη. Θα έλεγα λοιπόν πρότασή μας είναι αυτά, επειδή εμείς δεν είμαστε οι δήμονες, ούτε τους συνταγματολόγους, αλλά ούτε τους περιβαλλοντολόγους κάνουμε, να δημιουργηθεί μια επιτροπή με τη συνέργεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να αποφανθεί για το καλύτερο δυνατόν για αυτή τη μελέτη. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι θα επιληθούν αρκετά προβλήματα και θα δούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας. Ευχαριστώ. Η όποια θέση που έτσι όπως πάει το πράγμα και διαφαίνεται θα έχει αυξημένη πλειοψηφία εδώ μέσα διατυπωθεί σήμερα, μιας και θα είναι καθαρά γνωμοδοτικού χαρακτήρα, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι επί της ουσίας σοβαρές αλλαγές στην υπόθεση δεν θα επιφέρει. Και δεν θα επιφέρει σοβαρές αλλαγές, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, και λυπάμαι που το λέω μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας αυτή, και πρώτου και δευτέρου βαθμού, δεν κατάφερε στο κορυφαίο ζήτημα της τελευταίας δεκαετίας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενωμένη και αποφασιστική, και να διεκδικήσει, βγαίνοντας όμως μπροστά από την παρούσα ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, αυτά που θα έπρεπε. Έχουν προηγηθεί 5 αποφάσεις γύρω από το μεταναστευτικό. Σας υπενθυμίζω ότι στην 1η του Νοεμβρίου του 19 η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συντριπτική πλειοψηφία ήταν καμία νέα δομή. Στις επόμενες 3 έγινε καμία δομή και στην 5η οριακά άλλαξε. Και στις 5 αποφάσεις, σας έλεγα αποχωρώντας στο αποφασιστικό μέρος, ότι η άποψή μου είναι πως θα έπρεπε να υπάρξει μια διαρκής επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο Δήμων και της Περιφέρειας, η οποία να παρακολουθεί, να εξετάζει και να εισηγείται λύσεις γύρω από το ζήτημα και κυρίως να μην μένουμε απαθείς και αδρανείς, αλλά ουσιαστικά να παρεμβαίνουμε, να συμμετέχουμε και να προτείνουμε. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, τον οποίο δεν τον επιτελέσαμε. Αποτέλεσμα είναι σήμερα να σερνόμαστε κυριολεκτικά πίσω από ηλυμένες αποφάσεις και ενέργειες της κυβέρνησης, αδυνατώντας να στοιχειοθετήσουμε τον άλλο δρόμο που θα έπρεπε να έχουμε ακολουθήσει εδώ και 4 χρόνια. Εγώ, εμένοντας τις αρχικές θέσεις, σας λέω ότι για μια ακόμα φορά ότι έχουμε ολιγορήσει. Και οι ευθύνες είναι πολύ σημαντικές για όλους μας. Για να θυμηθώ και το επάγγελμά μου, λένε ότι και ισχύει ότι ο δράστης γεννάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Έτσι λοιπόν πρέπει να αισθάνονται σήμερα οι δημοτικοί αρχικοί τέλη με τους πρόθυμους συνεργάτες της των παρατάξεων Μαμάκου και Ζαφυρίου. Είναι λίγο δύσκολο να κρύψω και τη συγκίνησή μου για την ωραία ατμόσφαιρα αυτή, τα ωραία λόγια που λέτε, και μπράβο. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι αυτή η εγκληματική απόφαση για τη δημιουργία της τερατοδομής της Βάστριας, που πάρθηκε κόντρα στα θέλω του λεσβιακού λαού, κόντρα στις προεκλογικές υποσχέσεις της Δημοτικής Αρχής, βρήκε την νομιμοποίησή της μέσω της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όλοι θυμόμαστε τον τρόπο με τον οποίο πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση.
μια τερατοδομή που έχει και θα έχει άμεσα και στο μέλλον επιπτώσεις και εθνικές και οικονομικές και περιβαλλοντολογικές. Σήμερα λοιπόν συζητάμε για να γνωμοδοτήσουμε για τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Προφανώς και λόγω συντομίας συντάσσομαι με τα όσα πρωτήτερα ανέφεραν οι συνάδελφοί μου και με την αναλυτική παρουσίαση που έκανε η κυρία Χιωτέλη. Η μελέτη είναι γραμμένη στο γόνατο, γεμάτη ανακρίβειες, ψέματα, αθέρατες συμπεράσματα. Αυτό το καταλαβαίνει όποιος μπει στον κόπο να τις μελετήσει έστω και κατά ελάχιστον, χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, γνωρίζοντας όμως το μέρος που κατασκευάζεται εν λόγω τερατοδομή στο κέντρο του μεγαλύτερου δάσους του Αιγαίου. Είναι απορίας άξιο, για να μην πω γελίο, ότι ο συντάκτης της μελέτης για την κατασκευή σε μέγεθος και έκταση μιας μικρής πόλης, για να μην τα ξεχνάμε, της δεύτερης μεγαλύτερης στη Λέσβο, δεν βρίσκει καμία απολύτως αιτία υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Τι κι αν κουπούν χιλιάδες δέντρα, τι αν γίνουν δίκτυα ίδρυψης αποχέτευσης, τι αν τοποθετηθούν για τη ΔΕΗ, δρόμοι να ανοίξουν και ούτω καθεξής. Για το συντάκτη της μελέτης είναι πρόοδος, γι' αυτό και το έργο το χαρακτήρισε ο κύριος Μηταράκης αναπτυξιακό. Έτσι λοιπόν θα σταθώ στο πολιτικό θέμα που προκύπτει με αφορμή τη μελέτη αυτή. Και θέλω να εκφράσω μια απορία, μάλλον μια ερώτηση, στον κύριο Βατό και στον κύριο Δήμαρχο. Αν θέλουν, ας απαντήσουν. Αν θυμούνται ποιοι επισκέφτηκαν πριν τη Βάστρια στα διοικητικά όρια του Δήμου Ευεργέτουλα, ποιοι ήταν που πήγαν και είδαν την τοποθεσία και μετά επίσης στη Βάστρια μαζί με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο, το Μηταράκι και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αν ήταν ή αν δεν ήταν αντιδήμαρχοι μαζί. Και μια σύντομη ανασκόπηση που θα είναι χρήσιμη, το είπαν βέβαια κι άλλοι, για να καταλάβουμε όλοι πώς κοροϊδέψατε τότε και γιατί τον κοροϊδεύετε ακόμα και τώρα. Γιατί τύχαινε εγώ και η κυρία Γιαννάκα να είμαστε μέχρι κάποια στιγμή στην Δημοτική Αρχή και να συμμετέχουμε και στα παραταξιακά. Όταν λοιπόν υπογράφηκε το μνημείο κατανόησης σύμφωνο μετανάστευσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μηταράκη που προέβλεπε τη δομή, όταν σας τα λέγαμε απαντούσατε ότι δεν το ξέρουμε και θέλουμε, λόγια του Δημάρχου, να ξεκινήσει το έργο. 7 Τετάρτου 2021 έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο που ενέκρινε τη δημιουργία της Βάστριας με τον τρόπο που πάρθηκε η απόφαση. Και τότε δεν ξέρατε. 22 Πέμπτου του 2021 βγήκε το ΦΕΚ για τη δημιουργία της τερατοδομής που ξεκάθαρα μιλούσε για 5.000 άτομα. Και τότε δεν ξέρατε. 27 Εβδόμου 2021 βγήκε η πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών από τις εταιρείες για την πόλη της Βάστριας που τα έγραφε όλα αναλυτικά. Εξακολουθούσατε να μην ξέρετε. Εγώ λοιπόν λέω ότι ξέρατε τα πάντα και με κάθε λεπτομέρεια από την πρώτη στιγμή. Ότι η στάση σας ήταν συνειδητή από την αρχή μέχρι σήμερα. Ότι κοροϊδέψατε τον ταλαιπωρημένο λαό της Λέσβου από το μεταναστευτικό, υφαρπάξατε την ψήφο του με το καμία νέα δομή και το κλείσιμο όλων των δομών και εν συνεχεία γυρίσατε το μπιφτέκι και αγαπήσατε το Μηταράκι και τα ατέλειωτα λεφτά του Υπουργείου Μετανάστευσης με τα οποία θα κάνατε τη Μυτιλήνη Παρίσι. Δυστυχώς όμως, αν και ικανότατος ο κύριος Ψεφταράκης Μηταράκης, προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, βρίσκει εμπόδια στους δικαστές του ΣΤΕ. Και έχω και άλλα, ένα ερώτημα. Πείτε μου έστω και μία ενέργεια, έστω και μία έγγραφη διαμαρτυρία, κάτι τέλος πάντων που κάνατε μέχρι σήμερα, αφού διαπιστώσατε τελικά ότι η Βάστρια δεν ήταν των 3.000 όπως ψηφίσαμε, αλλά πολύ περισσότερο. Καμία. Όμως, εσείς πρωτίστως κύριε Δήμαρχε, εντέλεστε να εφαρμόζετε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι τα θέλω του Μηταράκη και του κυρίου Γεραπετρίκη.
Αν λοιπόν αισθάνεστε εξαπατημένοι, αφού τώρα πια ξέρετε, ελάτε όλοι μαζί ως Δήμος Μυτιλίνης να κάνουμε πράξη αυτό που ευαγγελίζεστε εδώ, να κάνουμε τα αυτονόητα. Τις όποιες νομικές ή άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, που μπορεί να γίνουν, γιατί αν δεν το κάνετε έστω και τώρα, αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι συνειδητά λέγατε και λέτε ψέματα και κοροϊδεύετε το λαό του Δήμου Μυτιλίνης. Ευχαριστώ. Κύριε Βάλεσε, δεν θέλω να πυροβολήσω το κλίμα, αλλά αυτά τα περί προθήμων, όντας ακόμα νέο παιδί στην αυτοδιοίκηση, σήμερα χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα για ένα βασικό λόγο. Σε ακούω μόνο όταν χρειάζεται να μιλήσουμε για τη Βάστρια. Η αυτοδιοικητική σου όποια συμμετοχή έχει να κάνει με 4 έγγραφες ομιλίες σου μεταξύ δηλητηριώδους επίθεσης εναντίον των πάντων προκειμένου να στηρίξεις ένα αποθυμένο σου γιατί δεν έγινες υπουργός εξωτερικών. Εγώ θα σε ψηφίσω, αλλά εγώ ήρθα εδώ να υπηρετώ συνολικά την αυτοδιοίκηση στον τόπο μου, το κάνω 40 χρόνια, εύχομαι λίγο να το συλλάβεις αυτό και ποτέ δεν είπα τόσες κακίες μέσα σε 5 λέξεις. Εκφράσου, πες την πολιτική σου άποψη. Είναι αναφέρω το δικαίωμά σου. Δεν μπορείς να κρεμάς τα μανταλάκια και εδώ δείχνεις όχι την απειρία σου, αλλά δείχνεις ότι δεν έχεις την πολιτική ωριμότητα να υπηρετείς τον τόπο. Δεν κάνουν έτσι. Θα ακούσεις και την άλλη άποψη. Θα μας κρίνει ο κόσμος. Πρόθυμοι, ξεπρόθυμοι, όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, προδότες, εγκλήματα. Τι είναι αυτό, κύριε Βάλεσε? Γιατί εσύ μπορεί να αγαπάς τον τόπο σου και εγώ 40 χρόνια δεν μπορώ να τον αγαπώ, που έπρεπε να πάρεις σύνταξη για να βγεις να μου διοικήσεις τον τόπο και να μου κουνάς και το μαντιλάκι? Πού τα είδες εσύ αυτά? Και αναγόμαστε μια κατάσταση. Σε παρακαλώ πολύ. Να πληροφορήσω τον κύριο Βατό ότι δεν θα μπορούσα καταρχήν να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση διότι ήμουνα αξιωματικός και ως εκ του νόμου δεν είχα το δικαίωμα. Και μάλιστα έφτασα ανώτατος αξιωματικός. Ευθύς αμέσως κατέβηκα στο στίβο της πολιτικής, τέλος πάντων της αυτοδιοίκησης. Χαίρομαι λοιπόν γιατί ο κόσμος με τίμησε με αυτούς τους ψήφους που με τίμησε. Χαίρομαι που είπα αλήθεια στον κόσμο. Χαίρομαι που έφυγα όταν έπρεπε να κρατήσω αυτά που είπαμε στον κόσμο. Και δεν έκανα συναλλαγές από πίσω για να μπω, όπως κάνατε κάποιοι, κύριε Βατέ. Ναι. Μην το συνεχίσεις. Δεν πρέπει να το συνεχίσουμε, διότι λέει πράγματα τα οποία Βάστρια είναι συναλλαγές από πίσω που δεν λέγονται. Κύριε Βάλεση, νομίζω ότι πρέπει, αν μη τι άλλο, να ανακαλέσετε τη λέξη. Παναγιώτη, με τη Δημοτική Αρχή, με τη Δημοτική Αρχή, με τη Δημοτική Αρχή. Οι συναλλαγές, ναι, εξηγηθείτε. Εξηγηθείτε για το δικό σας, για τη δικιά σας την προστασία. Ναι. Λάθος, καμία ντροπή. Συναλλαγή με τη Δημοτική Αρχή. Με τη Δημοτική Αρχή. Είναι 40 χρόνια εδώ μέσα. Όσα χρόνια πήρες εσύ σύνταξη. Πες λοιπόν συγγνώμη για να το πεις τώρα. Όχι. Να μηνύσεις. Να μηνύσεις. Ωραία. Να με μηνύσεις. Να κάνω... Να κάνω μία... Να κάνω... Να απαντήσω. Η συναλλαγή είναι νόμιμη και παράνομη. Αυτό εννοώ. Δεν σου είπα ότι έκανες κάτι παράνομο. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει τι νομίζει. Δεν με ενδιαφέρει τι νομίζει ο καθένας. Όχι. Να τραβηχτεί. Πάτε ρε να τραβηχτείτε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Βάλεσης είπε ότι δεν πρόκειτο για παράνομες συναλλαγές.
Και αυτό εννοούσε. Εννοούσε με την παράταξη τη δικιά σας, κύριε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να το λήξουμε εδώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δικαίωμα λόγου έχει ο συνάδελφος. Και τα είπε όπως ήθελε, όπως και η κυρία Γιαννάκα, και έπρεπε να εκφραστούν όπως εκφράστηκαν. Έδωσα από την πλευρά του με τον δικό του τρόπο αξιολογεί τα γεγονότα και όλα αυτά. Βέβαια, ερχόμενοι στη σημερινή συνεδρίαση. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ότι είναι μια απόρρεια πολιτικών των τελευταίων τουλάχιστον 10 χρόνων, κατ' εμέ λανθασμένων διαχειρισμών αυτού του μεγάλου προβλήματος, και έκατσε η μπήλια, να το πούμε λαϊκά, να γίνει μια δομή στην περιοχή μας. Εμείς από την περιοχή κάναμε τις προσπάθειές μας, βέβαια σαν αντιδήμαρχος βλέπω σήμερα και λυπάμαι γι' αυτό, ότι από την περιοχή είναι πολύ λίγος κόσμος εδώ, μέσα στην αίθουσα, έστω να διαμαρτυρηθεί. Δεν ξέρω αυτό αν κάτι δείχνει. Δεν θέλω να το πιστέψω. Είναι και οι εποχές που όλοι έχουν τις δουλειές τους. Είναι όλοι αγρότες. Αυτό βέβαια λίγο μας κάνει να χάνουμε λίγο το κουράγιο μας. Εγώ θα μείνω βέβαια σταθερός στις απόψεις μου, όπως το είχα χειριστεί από την αρχή το θέμα αυτό. Δεν θέλω να λέω πολλά, γιατί με έχει στεναχωρήσει τόσο πολύ και σαν άνθρωπο και σαν αυτοδιοικητικό. Τι να πω, Δήμαρχε. Σήμερα θα περιμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο και από όλους τους συναδέλφους να τοποθετηθούν αρνητικά σε αυτή την πρόταση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή το θέμα προφανώς έχει εξαντληθεί, θα πρέπει να αναφερθούν κάποια πράγματα εδώ για την αποκατάσταση της αλήθειας. Οι όποιες αποφάσεις παίρνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που φέρουν το βάρος της ευθύνης για την απόφαση που παίρνουν, την παίρνουν με γνώμονα πάντα το συμφέρον του τόπου και των πολιτών. Δεν μπορώ να διανοηθώ ή να δεχθώ από κανέναν ότι υπάρχουν καλές προθέσεις ή κακές προθέσεις. Θεωρώ ότι όποιος μπαίνει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει εκ των πραγμάτων να θεωρούμε ότι έχει καλές προθέσεις. Είτε θέλει να στηρίξει πολιτική παράταξη, κόμμα, χωριό, δήμο, οτιδήποτε, πρέπει να έχει σαν γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Οι όποιες αποφάσεις παίρνονται και σε όποιον πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, είναι να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους, τους πολίτες του δήμου μας και των χωριών μας που τράβηξαν το βάρος όλων αυτών των προβλημάτων όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή λοιπόν εμείς θέλουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εκεί λοιπόν έπρεπε να ζητηθεί συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία υπέστησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, της επιχειρηματικότητας, των αγροτών, των σπιτιών και όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ξέρουμε όλοι πώς ξεκίνησαν και πώς έφτασαν ως εδώ. Και φυσικά, ένας λόγος πολύ σοβαρός και σημαντικός, το οποίο πρέπει όλοι να το λάβουμε υπόψη, ότι η Ελλάδα βούλιαξε φέτος από τουρισμό και η Λέσβος τίποτα. Η δυσφήμιση που έχει γίνει στον τόπο όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε πολλά προβλήματα που έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, με τις επενδύσεις, με τον κόσμο που μειώνεται στη Λέσβο. Άρα σκοπός και στόχος όλων μας πρέπει να είναι το πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Τώρα αν κάποιοι το κάνουμε καλά ή λάθος,
κοντός ψαλμός, αλληλούια. Σε 5 μήνες εκλογές θα έχουμε. Ας έρθει λοιπόν ο κόσμος και να δώσει σε αυτούς που πρέπει να δώσει αυτά τα εύσημα και να σκαταδικάσει τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί όμως κάποιοι εδώ να έρχονται και να λένε πρόθυμος, προδότες, πατριώτες. Δεν υπάρχει ζυγαριά να το βάλουμε απάνω. Ο καθένας θα κριθεί για τις πράξεις του και τα λόγια του. Η παρουσία όλων εδώ διαχρονικά φαίνεται. Το ποιος είναι, το τι κάνει ο καθένας, τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ λοιπόν να μην χρησιμοποιούνται για συναδέλφους. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Δεν έχω πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. 7 χρόνια έχω όλα και όλα. Αλλά σε αυτά τα χρόνια έμαθα ότι ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν απίφθηνα χαρακτηρισμό σε κανέναν συνάδελφό μου. Τους σέβομαι όλους και τους εκτιμώ και απαιτώ να σέβονται και αυτοί εμένα. Άρα λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να το βάλω. Πολιτικά πρέπει να παίρνουμε τις όποιες αποφάσεις λαμβάνοντας και το κόστος των αποφάσεών μας. Ευχαριστώ. Υπόθηκαν μερικά πράγματα όσον αφορά την απόφαση του ΣΤΕ για τη δομή στη Λαμία. Η απόφαση στη σελίδα 50, η περίληψη της απόφασης, ολόκληρη η απόφαση... Την έχω εδώ, πρόεδρε. Την έχω εδώ. Λέει... Είναι ακριβώς όπως τα είπε, κυρία. Όχι, όχι. Η απόφαση... Όμως δεν είναι δικηγόρος, δεν χρειάζεται να πούμε. Την έχω εδώ. Στη σελίδα 50, αφού την έχετε, ανατρέξτε στη σελίδα 50, στο σκεπτικό και όχι στην περίληψη. Και θα δείτε... Όχι, δεν είναι περίληψη, είναι ολόκληρη. Ωραία, ωραία. Θα δείτε ότι λέει ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να προϋπάρχει οποιασδήποτε άλλης ενέργειας. Το λέει σαφέστατα και αποτελεί σαφές δεδικασμένο για τη δικιά μας την υπόθεση. Το αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά για το αίτημα αναστολής, που είπατε ότι δεν αποφάνθη για την κυρίως δομή, έχετε δίκιο, δεν μπήκε καθόλου στο σκεπτικό, έκρινε μόνο το σκέλος της οδού, γιατί λόγω καθυστέρησης χρόνου στην κατάθεση. Σας πληροφορώ όμως ότι έχει κατατεθεί και συμπληρωματικό αίτημα ακύρωσης για τη δομή αυτή, όταν άλλαξε η χωρητικότητα της δομής. Απλώς για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή θέση. Και, ναι, όχι. Και κάτι ένα τελευταίο. Επίσης, στο αίτημα αναστολής των εργασιών, δέχτηκε το ΣΤΕ ότι ο δρόμος που θα κουμπούν 1000 δέντρα αποτελεί ανεπανόρθωτη βλάβη για το περιβάλλον. Και έχουμε μία μελέτη που μας λέει ότι θα κουμπούν 10.000 δέντρα και δεν υπάρχει καμία συνέπεια για το περιβάλλον. Απλώς το υπογραμμίζω. Ευχαριστώ πολύ. Για εμάς τα σχέδια είναι γραμμένα στις αντιρρήσεις. Είναι γραμμένα. Να ρωτήσω κάτι. Επιτρέπετε. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Στην αίτηση αναστολής που κατατέθηκε ως λόγος ότι δεν χρειάζεται η βάστρια, στο δικόγραφο υπάρχει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν χρειάζεται η βάστρια είναι ότι επειδή υπάρχει το Μαυροβούνι. Υπάρχει ως λόγος της αναστολής ή όχι. Στο σκεπτικό, στο αίτημα, στα επιχειρήματα του ετούντος στην αναστολή υπάρχει λόγος για ακύρωση της βάστριας επειδή υπάρχει ο Καρατεπές. Αυτό πιθανόν να υπάρχει. Πολλές φορές ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τώρα αυτό που μου λέτε... Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ε! Όχι, περιμένετε να σας πω. Αυτό που μου λέτε... Σας θυμά. Μπράβο. Όχι, περιμένετε... Τουλάχιστον εσείς το λέτε ξεκάθαρα. Ούτε εμείς θέλουμε Καράτεπε. Της αναστολής όμως. Ούτε εμείς θέλουμε Καράτεπε. Τώρα το ότι ως... Ναι, αφήστε μου, ούτε εμείς θέλουμε Καράτεπε. Πάτε, ξέρω, σε παρακαλώ, γιατί... Αφήστε μας τα πάντα. Κανείς από εδώ δεν θέλει και τον Καράτεπε. Εσείς το φτιάξατε. Πρόεδρε, εγώ δεν θα απολογηθώ, συγγνώμη, εγώ δεν θα απολογηθώ για το υπόμνημα που κατέβησε ο δικηγόρος. Από εδώ και πέρα όμως, εμένα η δικιά μου η θέση, εγώ δεν θέλω ούτε Καρατεπέ,
ούτε βάσια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Για να ακούσατε ποτέ να πω εγώ ότι θέλω τον ΚΑΝΑΤΕΠΕ. Ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, πάντως να ξέρεις ότι πραγματικά τούτη εδώ η Δημοτική Αρχή αυτό έχει στο μυαλό της. Να σώσει την πόλη από τον ΚΑΡΑΤΕΠΕ και να μην λειτουργήσει προηγούμενο πουθενά. Εμείς θα τα πω στο λόγο μου, θα κάνω κι εγώ μια ιστορική αναδρομή όπως έκανε η κυρία Κιωτέλη και όλοι οι άλλοι και θα τα πούμε. Αλλά πραγματικά έχει στο μυαλό σου ότι ο ΚΑΡΑΤΕΠΕ μας τυχιώνει. Μας τυχιώνει που είναι όχι μια υπερδομή, όχι μια μεγάλη δομή, όχι μια μαμούθ δομή, χωρίς όριο. Συζητάμε για 5.000 και δεν έχει όριο ο ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Και υπάρχει πάντα η δαμόκλεια σπάθη να μας μείνει ο ΚΑΡΑΤΕΠΕΣ. Ωραία, ναι. Αυτό λέω. Όχι, κύριε Πρόεδρε, μια επισήμανση. Ναι, αυτό λέω. Όχι, εγώ συμφωνώ. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτά. Μιλάμε ότι ο ΚΑΡΑΤΕΠΕΣ είναι 151 στρέμματα και λέμε ότι είναι μεγαλύτερο από 5.000, είναι 8.000, είναι 10.000 ο ΚΑΡΑΤΕΠΕΣ. Η Βάστρα αυτή τη στιγμή είναι 298 με τρελές δυνατότητες επέκταση. Ωραία, λοιπόν. Και θέλετε να μας πείτε. Κάποιος συνάδελφος θέλει να μιλήσει. Όχι, συγγνώμη. Κύριε Συμβούλη, εντάξει, επειδή δεν είμαστε σημερινοί, ακούστε, για να καταθέσει υπόμνημα δικηγόρος στο ΣΤΕ, χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον πελάτη του. Και το γεγονός ότι απαντήσατε ότι πάρει μες στην αναστολή σημαίνει ότι είστε γνώστης. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Ποιος άλλος είναι, κάποιος θέλει, κάποιος... Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Και αυτό, από αυτό συμπεραίνεται ότι εγώ θέλω τον ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Όχι, 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 Πρόεδρε, όχι, είμαι σίγουρος πως όχι. Και κάτι ακόμα. Προς Θεού, προς Θεού. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Διαφωνώ και με τον ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Όχι, όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Να καεί όλο το νησί. Ναι, 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 σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, 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 συμφωνούμε. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θες να μείνω ΚΑΡΑΤΕΠΕΣ. Προς Θεού, τι είναι αυτά που λέμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε μια συζήτηση μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις και όλες οι γνώμες. Θέλω να καταθέσω όμως αυτού του. Όταν αναλάβαμε ως δημοτική αρχή αυτόν τον τόπο, αυτό το Δήμο, αυτή την πόλη. Αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό του μεταναστευτικού, το οποίο ταλάνισε και ταλανίζει αυτό τον τόπο. Όταν μπήκαμε σε αυτό το Δήμο, πάνω στο λιμάνι της Μυτιλίνης είχε 27.000 μετανάστες. Από παντού λοιπόν είμαστε απτυγμένοι. Καλούμασταν από τον κόσμο της πόλης των 50.000, αλλά και από άλλους τόσους επισκέπτες να δώσουμε λύση. Να βάλουμε αυτή την πόλη και το Δήμο σε μια κανονικότητα. Μας έπνιγε η ανασφάλεια του κόσμου. Οι μανάδες με τα παιδιά τους δεν κατέβαιναν μέσα στην πόλη. Εγκληματικότητα χαμηλού επίπεδου βέβαια. Όμως υπήρχε μια ανησυχία από όλους. Και βέβαια αισθανθήκαμε πολύ μεγάλη πίεση. Μεγάλη πίεση για να βάλουμε, όπως είπα, αυτό το πόλη και αυτό το Δήμο σε μια κανονικότητα. Και ξεκινήσαμε να το κάνουμε. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τότε φωνές και διαμέσου της τότε κυβέρνησης, διαμέσου δημοτικών συμβούλων που έλεγαν αφήστε αφύλακτα τα σύνορα μας, θα μπουν όσοι θέλουν μέσα. Αγαπάμε μετανάστες, τους θέλουμε εδώ, θα τους ενσωματώσουμε, έχουμε δυνατότητα. Αφήστε τους, τους θέλουμε μέσα στην πόλη, δεν τους θέλουμε μέσα σε δομές, δεν τους θέλουμε ελεγχόμενους. Και ήταν και είναι αυτή η σύμβουλη ανάμεσά μας. Άποψή τους, σεβαστή. Όμως εμείς είχαμε άλλη άποψη. Είχαμε την άποψη ότι η Ελλάδα μας πρέπει να φυλάσσεται, έχει και θαλάσσια σύνορα και θα φυλαχθεί και όντως αυτό έγινε. Στη συνέχεια κινήσαμε διαδικασίες να κλείσουμε δομές. Δομές που είχαμε υποσχεθεί, όπως το ΠΙΚΠΑ που κάποτε ήταν κατασκηνός για τα παιδιά μας. Και πιέσαμε. Αντιστάθηκαν πολύ. Αντιστάθηκαν πολύ, μας απείλησαν και δεν θέλω να πω πώς, εμένα ειδικά. Όμως, την κλείσαμε αυτή τη δομή. Την κλείσαμε και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να γίνει η αποκατάστασή της. Ξεκινάει τον άλλο μήνα και τον Ιούνιο θα έχουμε παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά της πόλης μας, του Δήμου μας, του νησιού μας. Είχαμε αυτή τη δημοτική δομή, η οποία ήταν μέσα στην πόλη μας, στον ΚΑΡΑΤΕΠΕ, βέβαια, δημοτική δομή, η οποία ήταν μεγάλο ζήτημα όταν
Μπήκαν μέσα οι μπουλντόζες σε μια νύχτα, ισοπαίδωσαν τα πάντα, δομές τις οποίες είχατε δώσει εσείς από την τσέπη σας, κυκλοφορικές αγωγές, εκπαιδεύσεις παιδιών και χίλια άλλα δυο, ισοπαιδώθηκαν σε μια νύχτα. Μπήκαν μέσα, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Επιμείναμε, όλοι με έλεγαν, αυτοί που ασχολούνται με τα Facebook, από μένα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, ποιο θα κλείσει. Βάλουμε ένα στοίχημα, θα κλείσει ο κίνδυνος στη δομή. Μα αποκλείεται, εδώ είμαστε, να το δούμε. Έκλεισε η δομή και αυτή τη στιγμή αποκαθίσταται και έχει ενταχθεί σε μια μελέτη η οποία θα γίνει εκεί αθλητικό κέντρο για τα παιδιά της πόλης μας και του Δήμου μας. Μια δομή η οποία κάηκε και η οποία έδωσε μεγάλη αναστάτωση, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε μια κοινότητα της πόλης. Άδειασε και επιμείναμε και όχι μόνο και στον Αφάλωνα και στην Παναγιούδα και στα Πάμφυλα σε όλο αυτό το τη δημοτική θα έλεγα ενότητα, παύλα τοπικές κοινότητες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Είπαμε ότι εμείς θα την αποκαταστήσουμε, θα το κυνηγήσουμε και θα το κάνουμε σχολική εγκατάσταση πανεπιστημιακή για τα παιδιά μας. Ήδη στις 9 του μηνός υπογράφεται το συμβόλαιο. Η μελέτη ετοιμάζεται μετά από αίτησή μας για να γίνει εκεί πανεπιστημιακή, να γίνει ειδικό σχολείο, να γίνει μουσικό σχολείο. Καταλαβαίνετε ποια αναβάθμιση θα έχουμε. Και έχουμε λοιπόν μετά το κάψιμο της τιμόγειας κάποιοι να επιμένουν να φυτέψουν ακόμα μια δομή 5.000 και πλέον μέσα στην πόλη μας. Έχουμε μια δομή μέσα στην πόλη μας, 5.000 η ανασφάλεια τόσο όσων αυτών που έχουν βιοτεχνίες δίπλα, όσοι έχουν μαγαζιά, είναι μεγάλοι. Επιμένουν και ζητάνε με επιτάσεως να φύγει αυτή η δομή μέσα από την πόλη. Να φύγει αυτή η δομή μέσα από την πόλη. Διότι είναι μια δομή η οποία μας ανησυχεί και μια δομή η οποία επιμένουμε και επιμέναμε τότε να μην γίνει. Όμως κάποιοι την επέβαλαν και γι' αυτό έχω στοιχεία. Κληθήκαμε λοιπόν εδώ για να πούμε μετά από αυτό ότι γιατί δεν τελείωσε το γεγονός, παρόλο ότι φυλάσσονταν τα θαλάσσια σύνορα μας, οι μετανάστες έμπαιναν και θα μπαίνουν μέσα στην πόλη μας και στο νησί μας. Είμαστε υπεύθυνοι για να δώσουμε μια λύση. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν θα το αφήσουμε πετάξτε στη θάλασσα, κάψτε τους ή αφήστε τους μέσα στην πόλη. Δύο φωνές αντίθετες. Όχι. Δύο φωνές αντίθετες που κάποια στιγμή ενώνονται και λένε κάτι το οποίο είναι θολό, δεν το καταλαβαίνει κανείς. Είμαστε εδώ για να δώσουμε μια λύση, μια κανονικότητα. Εγώ αγαπώ τον τόπο. Θέλω να φυλάσσετε, δεν θέλω να έχω μετανάστες στο νησί μου, θέλω να είμαι ασφαλής τόσο εγώ όσο και τα παιδιά μου και να μην δυσφημίζουμε πλέον τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και έξω από αυτή. Τότε λοιπόν κληθήκαμε ως συνδυασμός, τότε συμμετείχε στην παράταξή μου και ο Βάλεσης και η κυρία Γιαννάκη. Κληθήκαμε λοιπόν στο παλιό Δημαρχείο, τι θα κάνουμε. Παιδιά, συμφωνείτε ότι αυτή η δομή μέσα στην πόλη που έμεινε ενέχει κινδύνους, κινδυνεύουν τα παιδιά μας, κινδυνεύουν. Είπαν ομόφωνα όλοι ναι. Και είπαμε ότι θέλουν μια δομή εκτός πόλεως, εκτός κατοικημένης, ελεγχόμενη, συμμαζεμένη, να βγαίνουν και να βγαίνουν με έλεγχο όλοι και να νιώσουμε ασφαλείς. Και όχι να μένουν μέσα στη δομή για πάντα, αλλά να μπαίνουν, να ελέγχονται και να φεύγουν έξω από το νησί. Τότε κληθήκαμε, εδώ είναι όλοι οι παρουσιόλων 20 άτομα, κάλεσα και τον κύριο Γιαννάκη και τον Βάλεση και μου λένε ναι, συμφωνούμε να γίνει μια δομή εκτός πόλεως, αλλά μέχρι 3.000. Συμφωνούμε. Δώσαμε λοιπόν το συμφωνητικό, ανέβηκαν πάνω στο γραφείο μου και το υπέγραψαν. Είναι εδώ οι υπογραφές τους ότι δεχόμαστε να γίνει μία δομή 3.000 ατόμων και να είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Οι ίδιοι συμφώνησαν. Το σεβαστήκαμε. Το σεβαστήκαμε λοιπόν και πήγαμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν το αλλάξαμε άποψη. Γιατί το να λέμε τίποτα και καθόλου είναι τελείως ανεύθυνο και εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε αυτή τη θέση. Συμφωνώ λόγω της ιδιότητάς μου. Συμπονόλουσε, διότι ήμουν εγώ ο οποίος πήγαινα τις νύχτες εκεί που έβγαινα μετανάστες και πνίγουν τα παιδάκια και συγκινούμε και τα έκανα μαλάξεις. Και πήγα και στη Σκαρνιά, πήγα και στο Μόλιβο και έσωσα ζωές. Δεν το ανακοίνωσα όμως σε κανένα.
Απ' την άλλη όμως είχα πόνο ψυχής, γιατί έβλεπα το νησί μου να κατακτίζεται από μετανάστες, να λιώνεται σαν να βαθμό πληθυσμός του και αυτό δεν το άντεχα. Γιατί αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ την Ελλάδα και είναι γνωστή η άποψή μου πάνω σε αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να κληθούμε εδώ για να δώσουμε λύση. Εγώ καθήκον μου είναι να ακούω, να σέβομαι και να εκτελώ τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μία. Ήτανε κλειστή δομή, ελεγχόμενη, όπως συμφώνησαν όλοι, επαναλαμβάνω και ο Γιαννάκα και ο κ. Βάλασης, ότι δεν θα είναι πάνω από 3.000. Συμφωνήσαμε σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη δομή. Στείλαμε επιστολή και το είπαμε ως εδώ. Την έχουμε εδώ την επιστολή στο μεταναστευτικής. Δεν θα δεχτούμε ούτε ένα κιχ. Δεν θα δεχτούμε ούτε ένα φύλλο επιπλέον να πέσει πέραν αυτών των ατόμων. Και πάνω σε αυτή τη βάση που αποφασίσαμε. Και αν θα συμβεί αυτό, θα είμαστε εδώ για να μας αντιμετωπίσετε. Θέλουμε την κλειστή δομή, τη θέλουμε ελεγχόμενη, τη θέλουμε έως αυτό τον αριθμό των ατόμων. Και έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτά τα πλαίσια, εξακολουθούμε να κινούμαστε. Δεν δεχόμαστε, και συμφωνώ εδώ με την κυρία Χιωτέλη, δεν δεχόμαστε αυτό το οποίο πάει να γίνει, να ξεκυλώσει και να διαλύσουμε το φυσικό πλούτο του νησιού μας και να νιώσουμε αυτή την άσχημη κατάσταση την οποία θα βιώσουμε μετά από φωτιές ή οπουδήποτε άλλο, θα είναι όλα εγχωρίζοντα. Γιατί όταν αποφασίσαμε για αυτή τη δομή, την ελεγχόμενη, την κλειστή, δεν απαιτείται να γίνουν τέτοιες μελέτες. Όταν λοιπόν βλέπουμε μια τέτοια μελέτη, την οποία μας την έστειλε το τμήμα, το αρμόδιο τμήμα, είμαστε εδώ για να γνωμοδοτήσουμε και βεβαίως να μην τεθούμε. Γιατί εμένουμε στην απόφασή μας. Κλειστή, ελεγχόμενη δομή, με λίγα άτομα τα οποία θα μπαίνουν μέσα και θα φεύγουν από το νησί μας. Θα φυλάσσονται τα σύνορά μας και θα τα ελέγχουμε. Όπως γίνεται και πιστεύω ότι αυτή η πολιτική θα δώσει στο νησί μας στο επόμενο διάστημα μια κανονικότητα για να είστε βέβαιοι. Είμαστε λοιπόν εδώ για να συνοψίσω και θα δώσω το λόγο για να κλείσει ο Σεβαστός Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η απόφαση μας αυτή είναι ηλυμένη. Είναι απόφαση την οποία σεβόμαστε όλοι. Δεν θα αφήσουμε να παρακλίνει ούτε κεραίας από αυτό το οποίο αποφασίσαμε και βεβαίως θα συμφωνήσουμε ότι πάνω από αυτό, πάνω από αυτή τη δομή, πάνω από αυτό που αποφασίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αποφασίζουμε τίποτα άλλο. Εμένουμε στη θέση μας και οποιαδήποτε άλλη διάλυση του φυσικού πλούτου του νησιού μας θα τεθεί σε διαβούλευση, θα τεθεί κάτω από ειδικούς επιστήμονες, αφού τους δοθεί εντολή να το εξετάσουν και βεβαίως θα την καταψηφίσουμε, διότι εμείς, όπως σας είπα, εμένουμε σε αυτό το οποίο αποφασίσαμε εδώ, αποφάσισε το Δημοτικό μας Συμβούλιο και είναι σεβαστό. Ναι, ναι κύριε Βουλής. Επειδή ο Δήμαρχος αναφέρθηκε δύο ή τρεις φορές σε μένα και την κυρία Γιαννάκα, σχετικά με την υπογραφή που βάλαμε και συναποφασίσαμε και κάναμε και δείξαμε. Όσοι έχετε πολιετή πείρα στα Δημοτικά Συμβούλια, με προεξάρχοντος του κυρίου Βατού, θέλω να μου πείτε αν σε παραταξιακή προσυνεδρίαση κλήθηκε ποτέ κανένας να βάλει υπογραφή για κάτι που κουβεντιάστηκε εντός της παράταξης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το δεύτερο είναι ότι στη συγκεκριμένη απόφαση βάλαμε κάποιους αστερίσκους και την επόμενη μέρα δημοσιεύθηκε ένα κείμενο στον τύπο των ημερήσιων. Όπως επίσης και την προσωπική σελίδα στο Facebook ανέγραψα ακριβώς αυτά που έπρεπε. Και τρίτον και κυριότερον, το ποιος είναι ο Βάλασης και το ποια είναι η Γιαννάκα και το τι στάση κράτησαν, την απέδειξαν με τις πράξεις τους εντός του Διοικητικού του Δημοτικού Συμβουλίου όταν έπρεπε αυτά και τον προκαλώ να το βγάλει το έγγραφο στη δημοσιότητα. Τίποτα άλλο. Έχουμε δηλαδή την αδειά σας να το βγάλουμε. Βεβαίως. Αλλά κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, επειδή το έγγραφο το έχω εγώ,
Και επειδή μέχρι τώρα πιεζόμουν από τον κύριο Δήμαρχο να το βγάλω, αλλά δεν το έβγαζα, περιμένω την έγκρισή σας. Θα βγάλετε, το βγάλετε, μου το δώσετε, θα την έχω. Μισό λεπτό, αλλά θα πάρω την έγκρισή σας. Ναι. Όταν βγάλετε το έγγραφο αυτό, θα βγάλουμε εμείς αμέσως την, θα μας δώσετε κι εσείς την έγκρισή σας, να βγάλουμε την ανακοίνωση που σας στείλαμε για τις αντιρρήσεις που σας στείλαμε αμέσως μετά για, για τους αστερίσκους που είχαμε βάλει. Κυρία, κυρία, για τους αστερίσκους που είχαμε βάλει και αμέσως την αντίρρησή μας για την υπογραφή που είχαμε κυρία, βάλει. Κυρία Γιαννάκα, είστε νομικός και γνωρίζετε ότι όταν υπογράφετε ένα κείμενο και τελειώνει η μέρα αυτή, όχι, αν την επόμενη λάθος στήλη έγγραφο με αστερίσκους, γιατί πρέπει να δικαιολογήσεις γιατί έβαλες πρώτα την υπογραφή σου στο πρώτο εσύ. Όταν μπουν όροι, υπογραφή με όρους. Δεν το ξέρετε, επειδή, είστε κι εσείς νομικός. Να τα πει ο κ. Βάλεση που είναι αστυνομικός, ναι, αλλά όχι εσείς. Μα κι εσείς είστε νομικός. Ακριβώς, επειδή είναι νομικός μιλάω. Υπογραφή με όρους. Συνάδελφο. Υπογραφή έγγραφο με όρους. Το ξέρετε εντάξει, πάρα πολύ εντάξει, καλά. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αφού μου δίνετε το δικαίωμα να το βγάλω. Βεβαίως. Μου δίνετε κι εσείς το δικαίωμα. Είναι σωστά. Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι. Εμάς προσωπικά ο χρόνο μας αφορά για τις παραθέσεις που έχετε μεταξύ σας για το αν υπογράφετε. Έχετε δίκιο, κύριε Τσιγκώτη. Απλώς επειδή απασχολείται ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο για προσωπικές σας αντιπαραθέσεις, παραθέσεις, τις οποίες μπορείτε να τις λύσετε όπως τις λύνετε μέχρι σήμερα, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει ένα τόσο σοβαρό θέμα και προσπαθείτε μεθοδικά, δεν λέω, και έχετε απόλυτη γνώση σε αυτό συνολικά, να μεταφέρετε τη συζήτηση κάπου αλλού. Εδώ πρέπει να μας δώσετε όμως απαντήσεις. Αναφέρθηκε ότι σέβεστε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Πού είναι ο σεβασμός στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όταν έλεγε καμιά δομή, νέα δομή όπως λέγατε εσείς, καμιά δομή λέγαμε εμείς, καμιά δομή αποφασίσατε μετά. Πού είναι ο σεβασμός στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όταν εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε μέχρι 3.000 και εδώ συζητάμε, αν δεν το έχετε καταλάβει, για πάνω από 5.000 με αυτά τα κριτήρια που θέτετε εσείς. Να μας εξηγήσετε όμως και να απολογηθείτε, γιατί ξέρετε, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει να πείτε τελικά αν έχετε συνειδητοποιήσει τι γίνεται εδώ και τι θέση παίρνετε πάνω σε αυτό, πέρα από ευχολόγια, και μετά να δείστε απ' έξω τις δικές σας αντιπαραθέσεις. Κύριε Τσιριγώτη, ειλικρινά μου κάνει εντύπωση πόσο εύκολα αλλάζετε τη θέση σας όταν όχι, λέτε εσύ. Όχι, τη δικιά μας θέση δεν την αλλάζουμε. Αφήστε με να μιλήσω. Σε σχέση με αυτά που λέτε σχολιάζουμε. Όταν προηγουμένως είπατε ότι δεν έχει για σας σημασία να είναι 3.000 για σας έχει. Τελικά έχει. Γιατί εμείς είπαμε καμιά δομή. Αυτό λοιπόν είναι. Άρα λοιπόν έχει. Για μας δεν έχει. Για σας που έχει και λέτε ότι σέβεστε και τηρείτε συνεπίστα. Πείτε τελικά τι ισχύει στις αποφάσεις που έχουν πάρθει. Γιατί εμείς τη θέση μας δεν την αλλάζουμε. Κύριε... Ναι, ναι. Έλα, Δημήτρη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο αν δεσμεύεται ότι θα κλείσει το Μαυροβούνι μετά και δεν θα λειτουργούν δύο δομές μαζί. Να είμαστε σίγουροι δηλαδή γι' αυτό. Και εάν είναι στη διάθεση, αν η δομή στη Βάστρια πάει να ξεπεράσει τα 3.000 άτομα, αν είστε διατεθειμένος να πάρετε κάποια μέτρα, να βγάλετε πάλι τον κόσμο στον δρόμο αν χρειαστεί και τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση, αν μας κοροϊδέψει δηλαδή η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Φίλε Δημήτρη, αυτό που λες το έχω αποτυπώσει και σε επιστολή που έστειλα έγγραφο από μεταναστευτικής, οι οποίες θέσεις μου είναι κάθετες και κρυστάλλινες. Δεν θα δεχτώ ούτε ένα άτομο άνω από αυτά τα οποία ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τους διεμήνυσα ότι όταν θα ανοίξει αυτή η κλειστή ελεγχόμενη δομή εκτός κατοικημένης περιοχής για να αισθανθούμε ασφάλεια, κλείνει αυτόματα και ο καράτε μέσα στο οποίο μας το φυτέψανε και ξέρεις ποιοι μας το φυτέψανε. Επομένως είμαι κάθετος και απόλυτος σε αυτά και δεν το συζητάμε. Μία διευκρίνηση. Επειδή έψαξα το αίτημα ακύρωσης, δεν λέει πουθενά για καρατεπέ. Το αίτημα ακύρωσης της δομής και το αίτημα αναστολής λέει μόνο περιβαλλοντολογικούς όρους. Ο καράτεπέ θα αναφέρεται μόνο στο σκεπτικό ότι δεν επήγει, δεν επήγει αυτή τη στιγμή. Δεν δέχτηκε το λόγο του κράτους ότι έπρεπε να πάρει τώρα απόφαση να συνεχίσουμε. Κύριε συνάδελφε, απλώς δεν θέλει. Εντάξει, και σας απαντώ. Κύριε συνάδελφε, πραγματικά σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι αν μη τι άλλο, έγινε ένας διάλογος που
έλειπε από το θέμα αυτό της Βάστριας. Και έλειπε διότι ακούστηκαν πράγματα που φάνηκε ότι όλοι μας, αν μη τι άλλο, δεν έχουμε λύματα και κόμπλεξ όσον αφορά την ευκολία να δώσουμε το δίκαιο κάπου και να καταδικαστούμε από τους υπόλοιπους για αυτό που κάναμε. Ενωμένοι, ερχόμαστε και κρίνουμε μια απόφαση, προκειμένου μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με επιχειρήματα. Ερχόμαστε να σταθούμε με κριτικό μάτι και να δώσουμε, να συνεισφέρουμε μάλλον με το λόγο μας για το καλύτερο δυνατό αυτής της μελέτης. Δεν είναι εύκολο για μια δημοτική αρχή σε δημόσιο χώρο να κάνει τέτοιου είδους συζήτηση όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ βεβαρημένο παρελθόν γύρω από το θέμα το μεταναστευτικό και όταν αυτή η δημοτική αρχή, όπως και η προηγούμενη, κρίθηκε να διαχειριστεί τεράστιες κρίσεις, τεράστια καθημερινότητα κρίσης που μας έφερε πολλά χρόνια πίσω την ποιότητα ζωής του καθενός από εμάς και των οικογενειών μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι συζητάμε για λύσεις μέσα στα πλαίσια του εφικτού. Τούτη η Δημοτική Αρχή έπρεπε να επιλέξει από το καλύτερο δυνατό, μέσα από το καλύτερο δυνατό, την πιο καλή λύση από τη στιγμή που είχε πραγματικά πολύ άσχημα μαντάτα στην καθημερινότητα να διαχειριστεί. Θα θυμίσω μόνο ότι ο Καράντεπες έγινε μετά το σπάσιμο της Μόριας και όταν 26.000 άνθρωποι βρεθήκαν στο δρόμο με κίνδυνο να γίνει ένα ολοκαύτωμα και η Ελλάδα, όχι μόνο η Μυτιλίνη, να διασυρθεί στον πλανήτη Γη ολόκληρη. Και πραγματικά έγινε μέσα σε μία νύχτα ο Καράντεπες ερήμη μας, κάτι που δεν το θέλαμε με τίποτα, χωρίς να ρωτηθούμε, με πολύ μεγάλη σφοδρή αντιπαράθεση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου στην απόφαση αυτή, σε ύπατα κυβερνητικά κλιμάκια, και όμως επιβλήθηκε αυτό το πράγμα, διότι και η πολιτεία ήθελε να δώσει λύση μέσα στα πλαίσια του εφικτού αυτής της βραδιάς. Το επόμενο διάστημα κύλησε με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη δικιά μας την πλευρά να αντιμετωπίσουμε ως μη κανονικότητα τον Καράντεπε, θέλοντας να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να καταδικάσουμε την πόλη της Μυτιλίνης με μια δομή η οποία δεν είχε κανόνες, μια δομή η οποία λειτουργούσε ανεξέλεγκτα, χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς ταβάνι στα άτομα, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος από πουθενά και χωρίς να ρωτάει κανένας κανέναν για το πώς λειτουργούσε αυτή η δομή. Έπρεπε αυτό το όνειδος, που ήταν πολύ μικρότερο από τη Μόρια, αλλά πήγαινε να γίνει κατεστημένο και να γίνει κανονικότητα, να κλείσει. Εκεί λοιπόν έγινε η μεγάλη πολιτική αλλαγή, γιατί για πολιτική αλλαγή πρόκειται, να έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητήσουμε ανοιχτά, με στοιχεία, για το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό στη βάση της και να μην εθελοτυφλούμε. Ήταν πολύ εύκολο να υιοθετήσουμε την άποψη του κυρίου Βάλεση και της κυρίας Γιαννάκα που έλεγε να έρχονται οι μετανάστες και, την ίδια μέρα να περνάνε και να φεύγουν με το καράβι. Ήταν πολύ εύκολο να λέμε ότι δεχόμαστε τους μετανάστες όπως έλεγαν άλλες παρατάξεις. Ήταν πολύ εύκολο να λέμε ότι όλη η Μυτιλίνη μια αγκαλιά στους μετανάστες, αλλά είχαμε μια πραγματικότητα η οποία μας στήχιωνε και η οποία μας έκανε να αναρωτιόμαστε αν αγαπάμε πλέον το μέρος μας έτσι όπως είχε κατατίσει. Και έπρεπε να πάρουμε μια γενναία λύση. Ήρθαμε λοιπόν σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, κυριολεκτικά ποντάροντας σε θολά νερά, χωρίς να ξέρουμε τι μας ξημερώνει, χωρίς να ξέρουμε αν ήταν μια πολιτικά ορθή απόφαση στα πλαίσια της πολιτικής σκοπιμότητας, με μόνο ένα γνώμονα, να κάνουμε καλό στην πόλη μας, ξέροντας ότι την άλλη μέρα μπορεί να λιθοπολιζόμασταν από τον υπόλοιπο κόσμο σε περίπτωση που δεν δικαιωνόμασταν. Και το λέω δεν δικαιωνόμασταν, διότι το να κλείσεις δύο δομές τόσο ριζωμένες πάνω στην πραγματικότητα της Μυτιλίνης με άπειρα συμφέροντα, με ΜΚΟ που διακινούσαν εκατομμύρια, με ύπατες αρμοστίες οι οποίες ήθελαν τη βολή τους μέσα στην πόλη, με ανθρώπους οι οποίοι είχαν συνδέσει και συνδέουν την καριέρα τους και φτιάξανε καριέρα μέσα από το μεταναστευτικό έχοντας τις δομές, τη δομή μέσα στην πόλη, δεν ήταν εύκολη απόφαση και το κάναμε. Και έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μας. Κόντρα στην περιφέρεια
κόντρα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Το κάναμε μόνοι μας, όταν πράγματι η Βάστρια δεν είναι καλή επιλογή. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι δεν είναι καλή επιλογή. Θυμόσαστε τι τραβήξαμε όταν λέγαμε με τις άτσαλες ενέργειες της κυβέρνησης να επιβάλλει την καράβα, τι πάθαμε και τι έπαθε ο καθένας από εμάς όταν πραγματικά λιδωρηθήκαμε, όταν πραγματικά κυνηγηθήκαμε από την αστυνομία, από καλαθασμένες επιλογές, με αποτέλεσμα να κάψει το μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε όντως να υπάρξει μία επιλογή καλύτερη από τη Βάστρια. Όμως, εμείς σαν Δήμος Μυτιλήνης ασφιχτιούσαμε, έπρεπε να δώσουμε μία λύση. Και επιλέξαμε, μάλλον προτείναμε 5 περιοχές στην κυβέρνηση και επέλεξε τη Βάστρια σαν την καλύτερη. Ο Δήμος Μυτιλήνης δεν ήρθε ούτε να νομοθετήσει, δεν ήρθε ούτε να κατασκευάσει, δεν ήρθε ούτε να κάνει μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων, δεν ήρθε να κάνει τίποτα παρά μόνο να απευθύνει μία έκκληση στην κυβέρνηση, επιτέλους να δώσει μία λύση σε αυτό που λεγόταν μεταναστευτικό, και από τη στιγμή που ο Δήμος Μυτιλήνης ήταν αυτός ο οποίος πράγματι ήταν ο ακτοφόρος του προβλήματος, και όταν μάλιστα η πόλη της Μυτιλήνης, η Μόρια και 2-3 ακόμα μέρη ήταν αυτοί οι οποίοι υποβιβαζόντουσαν συνεχώς και καθημερινά από την πραγματικότητα της μετανάστευσης. Ήρθαμε λοιπόν εδώ και πήραμε μια γενναία απόφαση. Και η γενναία απόφαση ήταν συγκεκριμένη. Μιλούσε για κλείσιμο όλων των δομών, για αποχώρηση όλων των κατοικιών, κλείσιμο του Καράτεπε και μια δομή στη Βάστρια μέχρι 3.000 κατοίκους, μέχρι 3.000 μετανάστες. Κύριε συνάδελφε, εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου το αν θα είναι 3.000 ή 5.000, και θα σας πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή στον Καράτεπε τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα και μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα. Και εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύω τον κόσμο. Είναι 3.000, γιατί θα μπορούσα να το παίξω δικηγόρος αυτή τη στιγμή και να πω ότι είναι 3.000 μετανάστες, γιατί η προκήρυξη που μας επικαλείται ο κύριος Βάλεσης και η κυρία Γιαννάκα μιλάνε για 3.000 μετανάστες και 2.000 προκεκά. Δηλαδή άνθρωποι μετανάστες οι οποίοι είναι κρατούμενοι, οι οποίοι είναι κλεισμένοι και είναι έτοιμοι προς απέλαση. Και θα τους έλεγα ότι αυτοί δεν είναι σαν τους πρώτους μετανάστες οι οποίοι μπορούν και ζητάνε άσυλο και μένουν εδώ. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να το παίξω δικολαβικά και να πω ότι 3.000 εμείς είπαμε και 3.000 είναι μελέτη. Δεν θα το πω έτσι. Εμείς θα πω ότι πρέπει με τον τρόπο μας και με τη στάση μας να απευθύνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα στην κεντρική πολιτεία. Ότι εδώ το νησί πράγματι μπορεί να αντέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και αυτός ο αριθμός είναι 3.000. Και αυτόν πρέπει να επιμείνουμε. Έρχεται η παράταξη της κυρίας Σιωτέλη και μπράβο της, και κάνει μια εμπεριστατωμένη περιβαλλοντολογική μελέτη. Η οποία... Παρατηρήσεις. Ναι. Και εδώ δεν θέλω να κοροϊδεύσω τον κόσμο. Ήτανε, ωραία, οι 15 συνάδελφοί μου. Και εδώ δεν θέλω να κοροϊδεύσω τον κόσμο. Και δεν θέλω να τον κοροϊδεύσω τον κόσμο, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι 10 Φεβρουαρίου η προθεσμία τελειώνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους περιβαλλοντολογικές προσεγγίσεις θέλουν, αν μη τι άλλο, μία αρτιότητα, μία υπευθυνότητα, μία επιστημονική κατάρτιση, και θέλουν και ένα σεβασμό στην αλήθεια. Και η αλήθεια σε όλες τις περιπτώσεις, και επιτρέψτε μου το να το πω και λόγω του επαγγέλματός μου, έχουν πολλές όψεις. Και μία από αυτές είναι και μέσα στις περιβαλλοντολογικές μελέτες. Δηλαδή, πράγματι, η περιβαλλοντολογική μελέτη αυτή που έκανε οι 15 συνάδελφοί μου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, και πρέπει να δούμε αν υπάρχουν δυνατότητες να πούμε κι εμείς πολύ περισσότερα ή να συμπλέψουμε με αυτή. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η δημόσια διαβούλευση είναι σε ισχύ, ότι δεν μπορεί να σταματήσει το έργο, και είναι κάτι το οποίο δεν ανατρέπει και δεν υπάρχει αναγκαστική εφαρμογή των όρων της μελέτης, και να μπόκεται στην πολιτεία να κάνει το καθήκον της και να κριθεί όπως θα κριθούμε όλοι μας στις επόμενες εκλογές. Το λέω αυτό διότι αν πούμε κάτι άλλο θα πούμε σε όλους εμάς και στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα ότι λέμε ψέματα. Τι ήθελε αυτή η Δημοτική Αρχή? Να υποδείξει ένα σημείο για να φέρει τους μετανάστες εκτός αστικού ιστού, να τους περιορίσει, να τους κλείσει, να τους έχει να σταματήσουν να περιφέρονται και να βάλει κανόνες. Αυτό το πέτυχε με τη Βάστρια με μία προϋπόθεση. Αυτό που είπε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Βασιλακάκης. Θα κλείσει ο Καράτεπες.
Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι ότι αν δεν κλείσει θα σταματήσω να ασχολούμαι με την πολιτική. Γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα είναι όνειδος. Εάν δηλαδή πράγματι, δεν κλείσει ο Καρατεμπές, όντως δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε αυτό που κάναμε. Δεν πρόκειται να φορτώσουμε στο νησί μας δύο τομές. Το παράδειγμα της Μόριας το έχουμε μπροστά μας. Η Μόρια ξεκίνησε με 1000 άτομα. Να μας πείτε κλειστά, το όνομά σας. Κλειστή δομή, ελεγχόμενη, έτσι μας είπαν. Και μετά έγινε 25.000. Λοιπόν, πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε στα λεγόμενα της κυβέρνησης, πώς μας λέει για 3.000. Κύριε Πρόεδρε, δευτερολογίες, διαδικασία, δευτερολογίες. Ναι. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Ποιος ο λόγος να γίνει αυτό το τέρας εκεί επάνω. Λοιπόν, επειδή πραγματικά στο εδώ το θέμα δεν υπάρχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πολίτες και υπάρχουν διαχωρισμοί. Δεν υπάρχουν. Σας ακούμε και θα σας ακούσουμε. Απλώς έχετε υπόψη αυτό ακριβώς που λέτε ήταν αυτό που μας οδήγησε να πάρουμε λύσεις. Δηλαδή κάποια στιγμή όταν έγιναν 26.000 άναψε όμως. Ναι, όταν έγιναν 26.000 οι άνθρωποι της Μόριας και το πράγμα πήγαινε ανεξέλεγκτο, εμείς έπρεπε κάτι να κάνουμε. Και αν αφήναμε τη Μόρια, θα λέγαμε απλά ότι υπάρχει μια Μόρια και θα υπήρχε ακόμα. Αν δεν υπήρχε το τυχαίο περιστατικό να πιάσει φωτιά και να κλείσει Μόρια, θα υπήρχε ακόμα η Μόρια εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κύριε συνάδελφε, πραγματικά, επειδή όλα αυτά τα θέματα είναι ειδικά που συζητάμε, πρέπει να επανέλθουμε πάλι στο σημερινό θέμα της συζήτησής μας. Σήμερα συζητάμε για μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, για τη Βάστρια και πράγματι όλα αυτά τα οποία είπε η κυρία Χιωτέλη εξ ονόματος το 2015 αποτελούν και δικές μας αγωνίες. Πιστέψτε μας, έχουμε πάει επανειλημμένως με τον κύριο Δήμαρχο εκεί που πρέπει να πάμε και έχουμε κρούσει τον κόντονα του κινδύνου και έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουμε σαν Δήμος για να διασφαλίσουμε ότι περιβαλλοντολογικά το σημείο αυτό θα μπορέσει να διασφαλιστεί για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στον κόσμο στα μάτια, όπως τον πρόεδρο της κοινότητας που φιλοξενεί τη Βάστρια, όπως και τον παρακείμενο κοινοτήτων και γενικά όλου του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τίποτα αναπάντητο από ό,τι περνάει από τα χέρια μας. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα έρθουμε να σταθούμε κριτικά απέναντι σε αυτό που έφερε η κυρία Χιωτέλη και 15 δημοτικοί σύμβουλοι. Εννοείται ότι είμαστε αρρωγοί σε αυτό, εννοείται ότι αυτή η γνωμοδότηση όπως φέρεται σαν γνώμη την υιοθετούμε κι εμείς, δεν μπορούμε να την κρίνουμε αν είναι σωστή ή λάθος, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πρέπει να σταματήσει εκεί. Αυτό θέλω να πω. Ναι, εγώ προτείνω από την πλευρά μου ο Δήμος να βάλει και περιβαλλοντολόγο να εξετάσει το θέμα παραπέρα, όπως είπε και ο κύριος Ζημής, να αποτανθούμε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θα πω εδώ ότι έχω επιστολή από τον Πρίτανη, τον πρώην Πρίτανη του Τμήματος Περιβάλλοντος, τον κύριο Τρούπη, ο οποίος δέχεται να έρθει και να μας βοηθήσει και σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι πραγματικά εδώ που φτάσαμε δεν περισσεύει κανείς και όλοι πρέπει να δουλέψουμε στην ίδια κατεύθυνση. Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, έχοντας υπόψη ότι πρέπει να κλείσει ο Καρατεμπές, έχοντας υπόψη ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω το μεταναστευτικό, έχουμε υπόψη ότι δικαιούμαστε πλέον να γυρίσουμε σελίδα. Επειδή εγώ όταν έκανα τοποθέτηση, αναφέρθηκα ακριβώς σε αυτό που σας καταθέσαμε. Εσείς είπατε ότι αυτό είναι το θέμα μας, αλλά κάνατε ανασκόπηση. Επί του μεταναστευτικού θέλω 2-3 λεπτά, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε κι εμείς όπως... Δεν κατάλαβα. Εσείς θα το ανοίγετε όποτε θέλετε και όταν τα ανοίξουμε εμείς θα το κλείνετε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θα είμαι σύντομη, μην με διακόπτετε. Λοιπόν, η δομή ότι θα ήταν 5.000, το λέγαμε, το φωνάζαμε, υπήρχε στον έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις προκηρύξεις, το διαψεύδατε. Μία δομή η οποία έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και να γίνει ένας μεγάλος πληθυσμός, δεν είναι πρόοδος για την πόλη. Τελεία. Στην Καράβα, κύριε Δήμαρχε, δεν ήσασταν και κύριε Πρόεδρε. Στην Καράβα, όχι, είπατε, δεν θα με διακόψετε. Όχι, δεν θα ψεύδωσε. Έχω δικαίωμα δευτερολογίας. Θα σε διακόψω γιατί ψεύδεσαι. Με πήρατε τηλέφωνο... Κύριε Χιωτέλη,
Εδώ έχω την κλίση. Δεν διακόψατε κανένα, όχι, πρόεδρε. Είσαι ψεύτης. Δεν διακόψατε. Όχι, ψεύτης. Συγγνώμη. Εδώ έχουμε, έχω την κλίση. Διώκουμε. Λοιπόν, να τελειώσω. Όχι, δεν θα τελειώσω. Να τελειώσω. Δεν θα τελειώσεις, όχι. Α, τι θα γίνει τώρα. Δεν θα τελειώσω. Ωραία, εγώ θα κάνεις, το κολπάκι που κάνεις εσένα που κάνεις. Στην καράβα, λοιπόν, την μέρα που ήμασταν όλοι επάνω, με πήρατε τηλέφωνο να κατεβώ να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο. Εδώ έχω την κλίση. Όχι, Κώστα. Με ειδοποιήσατε για να κάνουμε δημοτικό. Με ειδοποιήσατε να κατεβώ στην Αττική. Λοιπόν, εδώ έχω την κλίση με την οποία διώκουμε ποινικά, γιατί εμπόδισα τα ΜΑΤ, εμπόδισα τα ΜΑΤ στο νησί μου επάνω. Είμαι ψεύτρα, θα με αφήσετε να τελειώσω. Είμαι ψεύτρα, αφήστε με να πω τα ψέματά μου, σας παρακαλώ. Αφήστε με να πω τα ψέματά μου. Τα ψέματά μου λοιπόν είναι ότι την ώρα που ήμασταν στην καράβα με πήρατε τηλέφωνο για να κατεβώ εδώ στην πόλη να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο και σας απάντησα ότι όχι βέβαια κύριε Δήμαρχε, τώρα η μάχη δίνεται στην καράβα. Συνεχίζοντας λοιπόν να σας πω ότι το καλύτερο δυνατό δεν είναι μια δομή με πάνω από 5.000. Δεν είναι να επιτρέψουμε να γίνει μια φυλακή. Δεν είναι να επιτρέψουμε... Στην πόλη, όπως θέλατε πάντα, στην πόλη, στην πλατεία Ζαχούς. Δεν είναι να επιτρέψουμε... Δεν θα τους έχουμε στην πόλη, στην πλατεία Ζαχούς. Σωστά, κύριε Δήμαρχε, στη φυλακή θα είναι. Κύριε Δήμαρχε, όπως εσείς έχετε άποψη, έχω κι εγώ και θέλω να την καταθέσω. Δεν σας δεσμεύει η άποψή μου, την βάζω στην κρίση του κόσμου. Για μένα το καλύτερο. Για μένα τελειώσατε. Λοιπόν, για μένα λοιπόν. Για μένα λοιπόν δεν είναι λόγος να υπερεφανεύεται κάποιος. Είτε το θέλετε είτε όχι. Για μένα λοιπόν. Για μένα λοιπόν δεν είναι λόγος να υπερηφανεύεται κάποιος. Επειδή κλείσαν δομές αξιοπρεπείς όπως τα σπίτια που μένανε οι οικογένειες και τα παιδιά στιβαχτήκανε μέσα σε σκηνές. Για μένα δεν είναι λόγος για να υπερεφανευόμαστε αυτοί. Όταν τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο έρχονται μέσα από τις σκηνές που κοιμούνται με ένα σωρό άτομα. Για μένα αυτό είναι υποβάθμιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ωραία. Και δεν μπορούμε να υπερεφανευόμαστε γι' αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν και σταματάω εδώ κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, πραγματικά σε κανέναν άλλον δεν έγινε αυτό σήμερα. Ευχαριστώ που θυμηθήκατε τον παλιό σας σε αυτό. Καταθέτουμε λοιπόν αυτή την πρόταση. Δεν διεκδικούμε ότι εδώ μέσα εμείς ανακαλύψαμε τα πάντα, σας το είπα από την αρχή αυτό, κάναμε μια προσπάθεια μιλώντας με ειδικούς να καταλάβουμε ακριβώς ποια ήταν τα σημεία. Σας τα καταθέσαμε, θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να είναι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γνωμοδοτική πάντα, συγγνώμη, ναι, μια γνωμοδοτική, να το πω σωστά, πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, να το πω σωστά, που πρέπει όμως να καταγραφεί στα πρακτικά ότι είναι κάτι στο οποίο συμφωνήσαμε όλοι, ομόφωνα, και εν πάση περιπτώσει, να ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, να μην επαναληφθεί αυτή η συμπεριφορά από τον κύριο Δήμαρχο. Όπως εγώ κάθισα και άκουσα όλα όσα είπατε, έχετε υποχρέωση να μ' ακούσετε. Δεν σας αρέσει. Γούστο σας, καπέλο σας. Αλλά θα μ' ακούτε. Ευχαριστώ. Κύριε Χιωτέλη, κύριε συνάδελφε, ένα λεπτάκι. Τούτε εδώ εσύ. Δευτερολογία είχα δικαίωμα να κάνω. Έκανα κάτι παράνομο. Ένα λεπτάκι. Όχι. Τούτε εδώ η συνεδρία, αν μη τι άλλο, ήταν μια πραγματική επίδειξη δημοκρατίας και σωστού διαλόγου. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, τηρήσαμε το μέτρο, τηρήσαμε το διάλογο. Χρησιμοποίησα υφριστικές εκφράσεις, χρησιμοποίησα χαρακτηρισμούς. Όχι, τότε γιατί με διέκοψε. Απλώς οφείλω και εγώ να πω ότι το βράδυ αυτό της καράβας, που πραγματικά ήταν ένα βράδυ που κανείς δεν θέλει να θυμάται,
όντως υπήρχαμε και εμείς, οι οποίοι και εμείς κάναμε τον αγώνα μας και εμείς ήμασταν κατηγορούμενοι και εμείς ήμασταν εκεί μπροστά. Δείτε τα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Δείτε τα πρακτικά. Αυτή τη μέρα έχετε συμβούλιο το απόγευμα. Δείτε τα πρακτικά. Έχετε καλέσει συμβούλιο. Τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Από εκεί και πέρα σαφέστατα και αν παρεκτραπήκαμε, όντως δεν έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, εντάξει. Πολύ γρήγορα, κύριε Στρακάκη. Στη διαδικασία κυρίως. Στη διαδικασία κυρίως. Είναι καλό που και από την πλειοψηφία βλέπετε θετικά αυτό το ψήφισμα. Αυτή την εισήγηση, εν πάση περιπτώσει, της αντιπολίτευσης. Είναι όμως συγκεκριμένο αυτό που φέρνουμε σήμερα, έτσι. Γιατί αρχίσαμε και λέμε να αναρωτήσουμε και τον τάδε, να ρωτήσουμε και τον παρατάδε. Αυτό που φέρνουμε σήμερα είναι απόφαση. Πολιτική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που δείχνει την αντίθεσή του στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί τη θεωρεί ανεπαρκή, γιατί τη θεωρεί επιζήμια για το περιβάλλον και για όλους τους άλλους λόγους που αναφέρονται στο κείμενο. Αυτό λοιπόν σας καλούμε να ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε, αυτό φέρνουμε εμείς οι 15, έτσι. Κύριε, δεν θα το αλλάξουμε. Καταρχήν η γνωμοδότηση δεν μπορεί να είναι απόφαση. Η γνωμοδότηση δεν μπορεί να είναι απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση. Δεν μπορεί να είναι απόφαση. Ακούστε λίγο. Για μισό λεπτό. Εγώ μιλάω, θα μιλήσεις. Είναι πολιτική απόφαση την οποία την εκλαμβάνουν εκεί που απευθύνεται ως γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά είναι πολιτικό όργανο και είναι πολιτική απόφαση. Έτσι. Κύριε Βαντένα. Έχουμε σήμερα συμφωνήσει όλοι εναντίον των περιβαλλοντικών όρων, έτσι όπως η μελέτη τους ήρθε, και έχουμε και ένα επίπεδο αναφοράς που δεν κλείνει, μπορεί να έρθει ένας επιστήμονας αύριο πει συμπληρώστε και αυτό, δεν είναι κακό, και συμφωνούμε λοιπόν όλοι στο ότι γνωμοδοτούμε αρνητικά επί της συγκεκριμένης μελέτης. Πολιτικές αποφάσεις, δηλαδή, Κώστα μου, οι αποφάσεις που παίρνουμε, όλες πολιτικές. Ονομαστικές. Γιατί το προσθέτεις, για να γελάσουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Ονομαστικές. Γιάννη. Συγγνώμη, Γιάννη. Μη μας κάνετε υποδείξεις για εξυπνακισμούς. Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει γράφος τις απόψεις του. Τώρα δεν προσβάλλετε εσείς. Να εκφράσει απόψεις. Ψηφίζουμε. Ναι, θα ψηφίσουμε. Μια απόφαση. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Βγαίνει μια απόφαση, έτσι. Μην παίζετε με τις λέξεις τώρα. Αυτό είναι παντελώς... Κύριε Βαντέ, αυτό που καταθέτουμε καταρχήν γίνεται δεκτό. Το αν θα συμπληρώσετε και άλλες ενστάσεις είναι άλλο θέμα. Αυτό γίνεται δεκτό λοιπόν. Αυτό να καταγραφεί. Άρα ομόφωνα. Και το ομόφωνα σε επίπεδο αναφοράς που είναι δεκτό και στην υπηρεσία του περιβάλλοντος θα το δουν. Και αυτό το είπα. Άρα λοιπόν, με το δεδομένο ότι συμφωνούμε, ότι είναι καλοδεχούμενες οποιασδήποτε κριτικές, πάνω, ναι, παρατηρήσεις, προτάσεις που διαφυλάσσουν το περιβάλλον γύρω από τη Βάστρια. Και ακόμα περισσότερο αναγνωρίζοντας ότι κανένας από εμάς δεν είναι ειδικός. Και κανένας δεν μπορεί να σταματήσει να περιμένει και κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο, κάτι αυστηρότερο, κάτι στην κατεύθυνση του καλύτερου από αυτό που παντέδεσε η παράταξη των 15, να το πω έτσι. Εγώ προτείνω να υιοθετήσουμε τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών προτάσεων, τις αντιρρήσεις αυτές, ναι. Να το στείλουμε στο τμήμα περιβάλλοντος του Δήμου μας, να γίνει μια επανεκτίμηση πάνω σε αυτή και σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι να προσθεθεί. Οι παρατηρήσεις υπηρεσίας έπρεπε να προηγηθούν τη συζήτηση, αν θέλετε. Τώρα θα στείλουμε την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου στην υπηρεσία και μετά πότε θα φτάσουν στη διαβούλευση. Μα δεν καταλάβετε. Αν δεν προλάβουν στο δεκαήμερο, να φύγουν να πάω όπως είναι. Η υπηρεσία, αν θέλει, μπορεί να καταθέσει τη δική της πρόταση. Συγγνώμη, να κατατεθεί στη διαβούλευση. Αυτό είναι η πρόταση του Συμβουλίου. Η υπηρεσία βεβαίως μπορεί να καταθέσει όποιες προτάσεις θέλει. Λοιπόν, πάμε. Ωραία.
Κανένα πρόβλημα. Πώς έχει. Ψηφίζουμε ως έχει. Όχι. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Ως έχει λοιπόν η πρόταση που κατέθεσαν οι 15 με τις προτάσεις τους για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κύριε Πρόεδρε. Τι, ποιο. Το όχι πρέπει, για τη μελέτη λέω τις προτάσεις. Για τη μελέτη λέω, ποιος είπα. Κύριε Πρόεδρε. Για τη μελέτη. Με. Μήπως πρέπει εγώ να φωνάζω τόσο όσο οι υπόλοιποι συνάδελφοι για να ακουστώ. Συγγνώμη Παναγιώτη, μιλάω. Αυτό που... Κύριε Δήμαρχε, μία ώρα ζητάω να μιλήσω. Αυτό που είπε. Δεν σας διέκοψα. Συγγνώμη λίγα. Αυτό που είπε είναι για καλό. Δηλαδή, εκτός από αυτό που καταθέσατε, που ψάξατε, που καταθέτετε, να βάλουμε και κάτι επιπλέον. Μπορεί να έχει κόψει και άλλα 10 πεύκα. Το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε. Γι' αυτό λέει να πάει και μέσα από το Δήμο στους ειδικούς επιστήμονες. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι. Ένα λεπτό, παιδιά. Αν θέλεις να πάει έτσι, στεγνή και όπως είναι συμβασμένη, να πάει έτσι. Εμείς θέλουμε να το εμπλουτίσουμε. Δήμαρχε, προβλέπετε και από την πρόταση, προβλέπετε και από την πρόταση της περιφέρειας. Προβλέπετε και από την πρόταση της περιφέρειας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επίσης μπορεί να συνεδριάσει και να καταθέσει στη διαβούλευση. Το Συμβούλιο συνεδρίασε και καταθέτει αυτό, αλλά αυτό που καταθέτει δεν θα το περάσετε από κρυσάρα, όπως το καταθέσαμε, το ψηφίσαμε. Οτιδήποτε άλλο θέλει να προσθέσει η υπηρεσία, η Επιτροπή Ποιότητας, άτομο μεμονωμένο, όλοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαβούλευση. Αλλά αυτό το καταθέσαμε έτσι όπως είναι. Θα παραμείνει έτσι. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να συμβούνται. Μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Κύριε Κουνέλη, ναι. Θα τα πούμε, ναι. Ένα λεπτό. Επειδή είναι αρμόδιος. Μπορούμε. Επειδή είναι αρμόδιος. Επειδή η Ερεφίλια αναφέρθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πάστε να καταλήξω. Για να έρθει στην ποιότητα ζωής πρέπει να εισηγηθεί η υπηρεσία του περιβάλλοντος. Να το κάνει εισήγηση. Το έγγραφο όμως αυτό, άμα δείτε τους αποδέκτες, δεν ήρθε στην υπηρεσία του Δήμου, του περιβάλλοντος. Άρα, εφόσον πήραμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τώρα πλέον είναι άγριστη ποιότητα ζωής. Δεν χρειάζεται. Μετά θα ερχόταν. Υποτίθεται ότι έπρεπε πρώτα να προηγηθεί η υπηρεσία, η ποιότητα ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το υπέρτατο όργανο. Τέλειωσε. Εμείς ακριβώς διότι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο, προτείνουμε αυτό. Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο μένει στις προτάσεις που κατέθεσαν οι 15 συνάδελφοί μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε σήμερα αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την περιβαλλοντολογική μελέτη. Ωραία, αυτό να γραφεί στα πρακτικά. Έχουμε αρνητική γνωμοδότηση για τη μελέτη. Αυτό. Αρνητική. Αυτό. Λοιπόν, καταγράφηκε στα πρακτικά, τελείωσε. Αρνητική γνωμοδότηση, ναι. Καταγράφηκε ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση, τέλος.